Καλό μεσημέρι σε όλους. Γιατί βιάζεσαι, Κώστα? Περίμενα να κατεβάσω τη μουσική πρώτα. Εσύ μην αναστενάζεις. Πολύ δυνατά είστε, παιδιά. Γιατί? Τρόικα και σήμερα εδώ. Τρόικα. Στο καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Στέργιος Αναστασιάδης, Χρήστος Ανδρουσαλτίδης, Κώστας Κούσης εδώ, η τριπλέτα. Βαριά να σταίνει ο Στέργιος. Γιατί, αγόρι μου, τι έπαθε? Είναι δυνατό το μικρόφωνο? Να σε πάμε σε γιατρό. Χαμηλό το μικρόφωνο. Το έχω πιο χαμηλά, δεν γίνεται. Εδώ, για μιλά τώρα. Τώρα, εντάξει. Πάλι το ίδιο γίνεται. Γιατί είναι εδώ πολύ ψηλά. Εδώ θα κάνω. Στέργιο, μην ανασένεις. Low. Μην ανασένεις. Μέχρι να γίνεις μοβ. Για να δω. Μήπως είναι τα ακουστικά του πολύ δυνατά. Όχι, εντάξει. Τώρα για μιλά. Ένα. Μην βγάζετε στον Βασίλη Καρά. Πάλι πέρα. Όχι, όντως. Έχει θέμα. Θες να πας την άλλη μεριά? Όχι, Πάμε να αλλάξει μικρό. Πάμε λίγο έξω. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Ωραία. Τι. Α, τον έστειλε στο κέντρο. Έστειλε εμένα έξω. Περίμενε τώρα, ρε Κώστα. Πρέπει να μάθω τα μικρόφωνα. Ένα, δύο, ένα. Για μιλά τώρα. Το πετάκι μακριά. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις δύο. Ναι, θα πάμε. Μέχρι να βρεθείτε εσείς. Για μιλά τώρα, Στέλιο. Στέργιο. Όχι. Όχι. Τώρα. Τώρα ναι. Ένα, δύο. Πού είναι ο καλύτερος? Πάλι αυτός. Νομίζω το έχουν λάθος. Άφιλτρα ξάνθη. Να ξέρεις ότι έπαιρνε το άλλο. Θα δούμε πώς θα το κάνω. Ναι. Για μιλά τώρα, θα σε τσεκάρω σε όλα. Για μιλά. Παιδιά, αυτά πρέπει να γιούσαμε. Εντάξει. Όντως είναι λάθος βαλμένα τα μικρόφωνα. Τέλεια. Κόστα. Να πάγει, παιδιά. Τα έχω όλα ανοιχτά. Καταστροφή. Καλή εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε. Φώναξε λίγο την Αναστασία. Καταρχήν έχουμε. Ένα σούπερ δώρο έχει η εκπομπή σήμερα. Και πρέπει να το ακούσετε για να το αντιληφθείτε. Η εκπομπή η οποία σας δίνει, κυρίες και κύριοι, ένα τριήμερο. Τριήμερο. Δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις. Δύο βράδια. 26 και 27 του μήνα. Κάνε τώρα το τσέκ να καταλάβει ποιο είναι καταρχήν απ' όλα το, του Στέργιου. Καλά που είναι και η Αναστασία, γιατί. Αλλιώς... Εννοείται, ρε φίλε, καλά που είναι η Αναστασία. Επειδή το κάνω, τα χαλάω για να έρχεται δίπλα μου. Τα ακουστικά. Μίλα, μίλα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Ναι, έχουμε θέμα. Με μίλα. Μικρόφωνο. Ακούγεται. Ποιο είναι το μικρόφωνο αυτό καταρχήν, Αναστασία? Βρες τα λίγο εδώ. Από εδώ, έλα, από εδώ, από την άλλη μεριά. Θα μας πεις το διαγωνισμό. Ναι. Δύο διανυκταρεύσεις. Ένα τριήμερο δηλαδή. Στο Πεύκι Deluxe Residences. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Τέλεια. Μιλάμε για δωράκλα. Μιλάμε για χλειδί. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Θα μπορέσετε να μείνετε λοιπόν 26 και 27 του μήνα και 28 θα φάτε και το πρωινό σας και μετά θα πάτε στην παρέλαση. Τριημεράρα. Τριημεράρα, όντως, Σάββατο, Κυριακή. Και μπάνιο κάνεις με αυτόν τον καιρό. Και πισινάρα έχει το Pevkin Deluxe Residences. Με ένα απλό μηνυματάκι. Μαζί με το σχόλιο που θα στείλετε για την εκπομπή να αποθεώσετε τον μπασκετικό Ηρακλή. Έτσι. Θα μπορέσετε να μπείτε και στον διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. Θα δώσουμε μόνο αυτό σήμερα. Για να μην σας μπερδέψουμε με άλλους διαγωνισμούς. Σήμερα κλήρωση κατευθείαν. Σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση. Όχι δύο μήνες θα τρέχει διαγωνισμός. Όχι, μία μέρα. Και να πω επίσης ότι όσοι δεν κερδίσετε, έχετε τη δυνατότητα. Το ξενοδοχείο Pevkin Deluxe Residences δίνει προσφορά 50% για το τριήμερο. Με ένα τηλεφωνάκι παίρνετε 23-74-062-222. Δηλαδή, Κώστα, μπορείς άμα πάρεις. Και άμα πεις ότι κάνεις την εκπομπή, θα σε κάνουμε 55% εσένα. Τέλεια. Λοιπόν, μια χαρά. Τελικά, ποιο είναι το μικρόφωνο σου, αυτό που μιλάς εδώ το μεσαίο? Τώρα είμαι εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει. Έλα, Αναστασία, μπράβο. Καλά που είναι η Αναστασία, δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις τι ήταν. Ήταν λάθος η διάταξη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το σούπερ αυτό δώρο και μπορείτε να συμμετέχετε. Να ανοίξουμε και τα μηνύματά μας, να τα βλέπουμε, Στέργιο. Ωραία. Με την προσφορά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καραμαλής Constructions που. Έχει και το Pevkin Deluxe Residences και θα δώσει σε ένα ζευγάρι. Γιατί πάτε με το αμόρι σας, δεν πάτε μόνοι σας. Δεν πάτε μόνοι σας. Είναι δίκλινο το δωμάτιο, Κώστα. Τα παιδιά δηλαδή θα αφήσουμε. Ποιοι? Τα παιδιά. Τα παιδιά θα πάρεις 23-74-062-222 και θα κάνεις επέκταση. Και θα κλείσεις ένα τέτοιο με 50%. Πιο μεγάλο, θα πάρεις δηλαδή με μισό δωμάτιο, δύο δωμάτια, Κώστα. Έγινε, Χρυσανθέ. Ωραία. Μια χαρά. Παρασκευή είναι 20. Μαρία Σαραντάρη. Ναι, νικήτρια. Σαραντάρη Μαρία. Το κινητό τελειώνει σε 8:38. Αγίου Δημητρίου το Σάββατο, 28 τη Δευτέρα. Με αυτό σου λέω. 26-27 μένει και 28 γυρίζει, φίλε. Τρώ το πρωινό σου και πα για παρέλαση. 12 ώρα φεύγει. Στο που κάνει στη Χαλκιδική, έχει παρέλαση καμία. Στον Πολύγυρο. Στον Πολύγυρο θα πάμε. Όχι. Πολύχρονο λοιπόν. Όχι, πολύ χρόνο πάω εγώ. Πευκοχώρη λοιπόν. Πευκοχώρη. Πάρα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο, έχω πάει. Είναι εκπληκτικό
Και ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά και ελπίζω ο νικητής και η νικήτρια ή οι νικητές γενικότερα να το ευχαριστηθούν. Είχαμε αρκετά πράγματα το Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε κλασικά νίκη του ΠΑΟΚ, νίκη του Άρη, νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ, νίκη του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Με Κώστα Κούση να περιγράφει τα γκολ. Και ήτες για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, όπως έχουμε συνηθίσει. Γενικότερα είχε αρκετά μεγάλη δραστηριότητα. Είχαμε έναρξη στο βόλεϊ ανδρών του Άρη με νίκη. Κέρδισε τον Πήγασο Πολύχνης. Είχαμε νίκη της μεγάλης Taylor Agost και των υπόλοιπων κοριτσιών στο γυναικείο βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε στο γυναικείο βόλεϊ. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Γενικότερα είχαμε μια πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ένα πέναλτι που, όπως είπε ο κύριος Βαρούχας, δεν ήταν. Τώρα το χτυπάει το πόδι, εντάξει, ενώ μπαίνει μέσα στην περιοχή, είναι μια λεπτομέρεια που, εντάξει, δεν χρειάζεται να την αναπαράγουμε. Πραγματικά όμως είπε, δεν είναι πέναλτι. Το είπε, Στεριά. Το είπε. Το είπε, ναι. Ωραία, δεν είναι πέναλτι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Βαρούχα. Καθηγητής διαιτησίας. Ναι, γιατί σου λέει βάζει το πόδι του αυτός τον. Αυτοβαφτίζονται όλοι αυτοί. Κοίταξε, αυτή είναι η απόδειξη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και για τον Γκάκο και για τον Βαρούχα κτλ. Ακόμα και αυτό που βλέπουμε, μας λένε ότι βλέπουμε κάτι άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, γι' αυτό εγώ είμαι. Καταρχήν θεωρώ ότι, άμα το πάρεις έτσι όσον αφορά την ομάδα με τον Άρη, θεωρώ ότι το VAR θα τον βοηθήσει. Δηλαδή, διάφορες σφαγές θα τις γλιτώσει ο Άρης. Άσχετα αν, ας πούμε, σε μια-δυο περιπτώσεις μέχρι τώρα, ας πούμε με τη Λάρισα, δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά κατά την άποψη μου το VAR. Έδωσε δηλαδή ένα φάουλ και ένα πρόσχημα και ακύρωσε ένα πέναλτι. Αλλά γενικότερα στο ταμείο τον βοηθάει τον Άρη το VAR, γιατί δεν έχει καμία δύναμη για να γίνονται τέτοια πέναλτι και να κλείνει τα μάτια ο διαιτητής. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα και το λένε πλέον όλοι λίγο πολύ ότι το χρησιμοποιούν κάτω το δοκούν. Δηλαδή, ο ίδιος διαιτητής θα δώσει μια ομάδα το ίδιο πέναλ, θα το δώσει στην άλλη ομάδα. Έβαλε αυτό στο πόδι του. Το χέρι ήταν κολλημένο. Υπάρχει ο τρόπος πάλι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικότερα το πρόσημο είναι θετικό. Ναι. Πλην της μαύρης τρύπας στο Καραϊσκάκι. Εκεί γιατί. Το μαγνητικό πεδίο έχει. Είναι χειρότερο των τρίγωνων των Βερμούδων. Και δεν φαίνονται καλά οι. Και επηρεάζεται η εικόνα, ναι. Χαλάει το VAR. Χαλάει η εικόνα στο VAR. Δηλαδή, το μαγνητικό πεδίο που είναι πάνω χτισμένο το Καραϊσκάκι είναι, ναι, την ενέργεια του κουμπαράκι. Ναι. Συγκρούνται αυτά τα δύο και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Κουμπαράκης. Ο Κουμπαράκης. Που μας απασχόλησε στην πρεμιέρα που δεν το έδειξαν το σωστό βίντεο. Ναι. Εντάξει, και έγινε ένα τεχνικό λάθος. Ήταν ο Τζοβάρας, ναι, ναι, το λάθος. Ο Τζοβάρας μετά έρθε στο Άρης Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Και ο Κουμπαράκης, λοιπόν, εχθές ήταν ο επικεφαλής του VAR και πήρε την απόφαση ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ο Κουμπαράκης την παίρνει την απόφαση. Ο Παπαδόπουλος που είναι έψη Μακεδονίας. Ο Παπαδόπουλος εκεί την ώρα θα ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Ναι, γιατί δεν πάει να το δει, να πει, οκ, okay, μου λες ότι είναι δύσκολη η φάση. Προφανώς δεν του λέει. Δεν είναι πέναλτι, προφανώς του λέει. Έχει μία επαφή, αλλά αυτός βάζει το πόδι του για να μην το δώσει, αυτό του λέει. Ότι πέφτει πριν τον ανατρέψει, ας πούμε. Λέει κάτι τέτοιο. Εικάζω τώρα. Πιο σημαντικό απ' όλα. Είμαστε η μόνη χώρα με VAR που οι συνομιλίες των διαιτητών δεν καταγράφονται. Δεν δίνονται στις ομάδες. Ενώ καταγράφονται, δεν δίνονται. Γιατί αν δίνονταν, αντιλαμβάνεσαι το τι θα γινότανε. Θα καταλαβαίναμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Ναι, μπορεί να είπε ο Κουμπαράκης στον Παπαδόπουλο, έλα προχώρα, έλα φύγε. Τι, πάμε, να του πει, δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα για αυτά. Δεν μπορούμε τώρα, άστο είναι, τώρα, ναι. Είναι εδώ και έφερε κάτι σάντουιτς ο Καραπαπάς πριν και δεν ξέρουμε αν έχουν χτυπητή ή τζατζίκι, άστο τώρα, δεν γίνεται και τα λοιπά. Και προχωράμε. Στις χώρες τις παίρνουν οι ομάδες του διαλόγου. Κανονικότατα. Ότι καταγράφονται και τις δίνουν στις ομάδες. Όχι, στον όφι Ολυμπιακός. Για να μου φύγει όποια τέτοια, ρε φίλε, για να μην λέμε αυτές τις χαζομάρες που λέμε τώρα εμείς. Πάρε εδώ τους διαλόγους. Παιδιά, είπε αυτό ο Κουμπαράκης. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος λοιπόν πήρε την ευθύνη? Ο Κουμπαράκης. Ξέρεις κατευθείαν. Τώρα παίζεις πάλι το πινκ-πονγκ. Όχι, το είπα, όχι, δεν το είπα. Όχι, εγώ του είπα να το δει, αλλά αυτός δεν πήγε να το δει. Όχι, δεν μου είπε να το δω, άρα εγώ μου είπε ότι είναι ξεκάθαρο, άρα εκεί και μετά να κάνει μάνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος είναι αυτός ο οποίος είναι ο τελευταίος που παίρνει την απόφαση. Αυτό, ακόμα και αν του λέει. Είναι πεντακάθαρη φάση, προχώρα, μπορεί να σηκώσει το χεράκι του και να κάνει το σηματάκι και να πάει να το δει. Ακόμα και αν του πει αυτός, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και ακόμα και αν του λέει πέναλτι, μπορεί να μην το δώσει. Ακόμα και αν του λέει δεν υπάρχει τίποτα, μπορεί να το δώσει. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον διαιτητή.
αλλά σου λέει τώρα. Αλλά στο Καραϊσκάκι δεν είναι. Παίζω στον Ολυμπιακό. Είμαι από τη Νέα Μακεδονία. Άμα πάω και το δω, θα μου πούν το είδε και δεν το έδωσε. Τώρα μπορώ να κάνω την πάπια και να λέω και πάνω εκεί στην Μακεδονία. Παιδιά, μου είπε ότι δεν είναι. Μου είπε ότι δεν είναι. Ενώ αν πας και το δεις, τι θα πεις. Μου είπε ότι δεν είναι, αφού το βλέπεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς γίνεται και όλη αυτή η κωμωδία που υπάρχει. Βέβαια, θα μου πεις, είμαστε και οι μόνοι χωρίς γραμμή. Πάρα πολύ. Από όλο αυτό, ναι, βγαίνει εκτός κάδρου ο επόπτης. Ο οποίος έχει ίδια ευθύνη με το διαιτητή. Γιατί αν δεις το βίντεο, όντως ο Παπαδόπουλος έχει μπροστά του τρεις παίκτες. Το είπε. Ο επόπτης τίποτα. Το είπε. Πού κοιτούσε για την ώρα. Το είπε, όχι, το είπε. Τι είπε. Ότι είναι πέναλτι. Ποιος? Ο επόπτης. Ναι, το είπε. Όχι. Τότε. Το είπε όμως. Α, το είπε. Ρε φίλε, εγώ του το είπα. Αυτός δεν άκουσε. Μα αυτό ακριβώς γίνεται. Ο ένας πετάει στον μπαλάκι του άλλο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Στο μάμα του το είπα. Άρα δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως. Να πάνε και... Λες για επόπτες τώρα, ρε φίλε. Χθες στο παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη. Δίνει το πέναλτι. Κατά την άποψή μου είναι και κόκκινη, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ο κανονισμός αυτός ο καινούριος που λέει ότι ο διαιτητής μπορεί να κρίνει. Αν θα είναι, γιατί όλοι λέγανε καλά, ούτε κίτρινη δεν έδωσε. Να μάθουμε λοιπόν ένα κανονισμό στον κόσμο και να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ή κόκκινη ή τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει κίτρινη πλέον. Είναι ή κόκκινη ή τίποτα. Κρίνει ο διαιτητής λοιπόν αν ο Ιντέγε είναι σε προφανή θέση για γκολ ή όχι. Αν είναι σε προφανή θέση για γκολ, δηλαδή έχει περάσει τον τερματοφύλακα και έχει καινή αιστεία. Του δίνει κόκκινη. Έκρινε λοιπόν ο διαιτητής ότι δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ ο Ιντέγε, που έχει περάσει τον τερματοφύλακα με την μπάλα και στην καινή αιστεία. Και δεν του δίνει τίποτα. Οκ. Okay. Εκτός από αυτό λοιπόν, γενικότερα ο Καραντώνης το ψιλομοίρασε στη μέση. Δηλαδή έδωσε κάτι, κάνα 2-3 φάουλ στην Ξάνθη. Οκ. Okay. Δεν είναι κάτι δηλαδή να πει, δεν ήταν τζοβάρα ή οτιδήποτε άλλο. Η διαιτησία, οκ, okay, ήταν ένα 55-45 με ξέρεις αυτή τη φάση. Το κόρνερ που δίνει στην τελευταία φάση δεν υπάρχει στα χρονικά. Είναι μόνο το παίκτη τη Ξάνθη, μόνο του. Και κάνει ένα σουτ στον ουρανό. Η μπάλα φεύγει out. Και λες τελείωσε το παιχνίδι, πανηγυρίζεις. Και δίνει corner. Και λες εκεί από μέσα σου μετά, τώρα θα το φας. Σε αυτή τη φάση θα το φάει ο Άρης τον γκολ. Που έχει κατέβει και ο τερματοφύλακας κτλ. Και τι λέγαμε για το βοηθό. Το πας λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα και λες, καλά. Όλα καλά, εντάξει, ωραία. Εδώ τι corner έδωσε στο τέλος. Ο βοηθός. Αυτός το έδωσε. Το είδανε, ο βοηθός το έδωσε. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον εντάξει, έχουν περιοριστεί λίγο οι αδικίες, κάτι offside goal και τέτοια δεν μπαίνουν. Εξακολουθεί να βγαίνει τοξικότητα από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό εγώ σου είπα, στις γενικές γραμμές το VAR έχει βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να σου κάτι. Αν ασχοληθούμε με τον Θεοδωρίδη, θα πρέπει να. Τι να ασχοληθεί. Δεν είναι καν στο δεύτερο. Δηλώσεις τις άκουσες. Τι δηλώσεις. Που λέει 8 λεπτά. Λέει και λέει σε κάποια φάση. Εγώ έδωσα συγχαρητήρια στον Όφη στην αρχή. Ακούς τα προηγούμενα 8 λεπτά, η λέξη όφη δεν υπάρχει. Ο Σάββας Θεοδωρίδης είναι επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, ρε, έχει θεσμικό ρόλο. Έχει θεσμικό ρόλο, αλλά είναι και 80 φεύγα και έχει και ένα θέμα, όπως ξέρεις, υγείας. Να πάει σπίτι του, ρε φίλε, να έχει θέμα υγείας ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ο Σάββας Θεοδωρίδης, κάτσε τώρα, δεν υποκινεί τη βία. Θα σου πω το εξής. Όχι, δεν μπορείς να πεις το υποκινεί. Δεν υποκινεί τη βία. Υποκινεί τη βία, άμα λέει ότι. Κάτσε, όχι, δεν υποκινεί τη βία. Ωραία, ας τη βία. Κάνει δυσμενείς κρίσεις για ανθρώπους ποδοσφαίρου. Να κληθείς απολογία. Το γράφει ο ΚΑΠ. Έχει κληθεί ποτέ. Μην το ανανοίγεις τώρα γιατί. Έχει κλειδί ποτέ. Μία φορά για τα μάτια του κόσμου. Κοίταξε. Και ο Θοδωρίδης κάνει με τις δηλώσεις. Και ο Γιώργος Σαββίδης κάνει. Και ο Καρυπίδης κάνει. Και κλήθηκαν, άμα το προσέξεις, μόνο για τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Κλήθηκαν μόνο γι' αυτό. Ο Κούγιας δεν βλέπει στα ημίχρονα να βγάζει ανακοινώσεις συνέχεια. Συνέχεια. Όχι, δεν δώσαν κάρτα, δεν πήρε λέει κίτρινη με τον Νουάρτα. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν το δει στην απόλυτη. Ο Κούγιας έχει κληθεί και έχει τιμωρηθεί. Ναι, για δυσμενείς κρίσεις. Όταν τους έλεγε στημένους και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Σου λέω και ο Γιώργος Σαββίδης κάνει post. Και ο Καρυπίδης. Και ο Καραπαπάς. Και ο. Απλά ο Σάββας Θεοδωρίδης δεν υποκινεί τη βία όταν λέει όχι, για τον διαιτητή και να φύγει. Ήταν άστοχη η έκφρασή μου. Κάνει δυσμενείς κρίσεις και φτιάχνει φίλε κλίμα πάρα πολύ. Φτιάχνει κλίμα. Να σου πω κάτι. Ο Σάββας Θεοδωρίδης φτιάχνει κλίμα υπέρ του Ολυμπιακού ή κατά του Ολυμπιακού. Για παροδία. Ο άνθρωπος έχει πει τον Περέιρα και τον Γραμμένο νεκροθάφτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Περέιρα και τον Γραμμένο, ναι. Ο Γραμμένος δεν είναι νεκροθάφτης. Ο Περέιρα. Και δεν είχε την ευτυχία κάποιος για τα μάτια του κόσμου να τον καλέσει σε απολογία. Ναι. Θα σου πει, είμαι επίτιμος πρόεδρος. Δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού. Είμαι επίτιμος πρόεδρος. Βγαίνω και μιλάω. Δεν μπορείς. Πρόσεξε. Δεν έχει θεσμικό ρόλο. Μια χαρά μπορείς, Κρυσταντή. Και τι πρέπει να τιμωρήσεις. Αφού δεν είσαι στο ΣΕΔΕΛΤΑ, πώς τον τιμωρήσεις. Γιατί νομίζεις έγινε επίτιμος πρόεδρος.
για να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει και να μην έχει επίπτωση η ομάδα. Όχι, όχι, μπορεί να τιμωρηθεί. Μια χαρά μπορεί η να ομάδα πει, δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Και μπορεί να το απαγορευτεί η είσοδο στο και να η ομάδα, η ομάδα δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Πώς μιλάει, ρε φίλε, είναι. Δεν θέλω να τιμωρηθεί η ομάδα. Θα σου πω πώς μιλάει. Στο μικρό. Βγάλε τώρα λοιπόν. Πώς μιλάει. Θα σου πω. Βγάλε τώρα τον Βασιλάκο. Με τι διαπίστευση πάει εκεί και πού μέσα. Και με τι είναι μέσα. Πού μέσα. Στο Mix Zone και μιλάει. Πού. Όταν τελειώσει. Όταν τελειώσει μπορεί να πα. Στο Mix Zone. Δεν μπορεί. Είναι δημοσιογράφο του Γαύρου. Γιατί το θεωρεί απιθανό. Το θεωρεί απιθανό. Μεταξύ μας μη κορδευόμαστε τώρα. Δεν έχει υπάρχει ασυλία, υπάρχει φόβος. Όχι, δεν, υπάρχει. Μπορεί, δεν θα τιμωρηθεί. Δεν θα τιμωρηθεί γιατί δεν έχει ρόλο, σου λέω. Γι' αυτό τον κάνανε αυτό που τον κάνανε. Τα προηγούμενα χρόνια που είχε ρόλο, έχει υπάρξει καταγγελία τη ΕΠΟ στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για δυσμενή κρίση κατά τη ΚΕΔ και τη ΕΠΟ. Έκανε. Έκανε η ΕΠΟ ίδια καταγγελία στον εισαγγελέα. Και ήταν δυσμενή κρίση. Πετούσα ετό. Ετή, δεν ήταν. Έτσι. Γιατί πέρσι, αν θυμάσαι, έβριζε τους διαιτητές, παράγοντες, το γραμμένο, τις ομάδες, έβριζε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, διαφωνούν ότι ο Αριανή μου λέει: δεν το μοίρασε, λέει το μάτς, λέει: έπαιξε δύο. Άσε. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος διαιτητολάγνος που υπάρχει, παιδιά. Ο μεγαλύτερος, δεν υπάρχει από μένα μεγαλύτερος με τους διαιτητές και μπορώ να δω τα πάντα. Θα φωνάξω όταν πρέπει να φωνάξω. Θα φωνάξω, θα πρέπει να φωνάξω. Δεν, και να έκανε 2-3 λάθη ο, πώς το λένε, ο διαιτητής από την Ιμαθία χθες. Πώς το λένε, ο Καραντώνης. Δεν είναι επίτηδες τα λάθη. Φαίνεται ο διαιτητής που θέλει να κάνει επίτηδες τα λάθη. Και θα σου πω που φαίνεται για να καταλάβετε, να βλέπετε λίγο ποδόσφαιρο και να κρίνετε λίγο το διαιτητή. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις έξω από την περιοχή του Άρη που παίχτης της Ξάνθης ενώ του παίρνουν την μπάλα κάνει θέατρο. Κάνει εντυπωσιακή βουτιά κτλ. Εκεί ο διαιτητής. Όπως ο Τζοβάρας στην προηγούμενη αγωνιστική που θέλει να παίξει μια ομάδα σφυρίζει φάουλ. Τρεις φορές έγινε αυτό. Θα μάθει να το κρίνει το διαιτητή. Εκεί που είναι το μεμπτό είναι στην κόκκινη κάρτα. Που τον παίρνει και σου λέει δίνω το πέναλτι, δεν το δώσει και κόκκινη κάρτα στο τρίτο λεπτό. Κρατάνε και ισορροπίες αυτοί. Θα μου πεις αν ήταν ο Πάο και ο Ολυμπιακός μπορεί να την έδινε. Okay. Δεν είσαι όμως αυτή τη στιγμή διαιτητικά ούτε Πάο και ο Ολυμπιακός. Δεν έχεις καμία επιρροή στην ΕΠΟ ως Άρης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, στην ΚΕΔ. Να έχεις. Τι να έχεις, πώς να έχεις. Να έχεις. Πώς να έχεις, δεν γίνεται να έχεις. Δεν έχεις δύναμη. Δεν έχεις ενώσεις, δεν έχεις επιρροές. Προχθές δεν λέγαμε που, για τον Σταύρο που έγραψε κείμενο και έλεγε. Στην ΕΠΟ, στην Εκτελεστική Επιτροπή υπάρχουν 8 του ΠΑΟΚ. 8 τη ΣΑΚ και ένα του Ολυμπιακού. Δεν έλεγε υπαρκιά του Άρη ή ένα του Παναθηναϊκού. Εντάξει τώρα, όπως λέει και ο Στέρης, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δυνατή αυτή τη στιγμή. Σε αυτά τα κομμάτια είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή η ΑΕΚ απορώ πραγματικά πώς ακριβώς χωρίς τέτοιο μπικικίνι είναι δυνατή. Έχει άλλους τρόπους, οκ. Okay. Τα λέει ο φίλος ο Κούγιας ενίοτε. Θα τα πει και τα λοιπά. Θα τα ίδια πει πάλι κατά τη ΑΕΚ, θα μιλήσει. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός παίρνει βαθμούς, εντάξει. Κοίταξε, πιστεύεις θα έχανε δηλαδή το πέναλτι αυτό. Γιατί υπάρχει ένα, είμαστε και δίκαιοι. Στο ίδιο παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι πέρα του Ολυμπιακού που δεν δίνει. Δεν υπάρχει πέναλτι για μένα, υπάρχει κόκκινη στον Κοροβέση. Έστω αυτό. Γιατί με 10 παίκτες θα κάνω όφη. Είναι καραμπινάτη κόκκινη. Άρα μιλάμε για μια κακή διαιτησία συνολικά. Και σε μια ισορροπία. Δεν δίνει την κόκκινη, δεν δίνω το πέναλτι. Εντάξει, το πέναλτι είναι εμάς. Εκεί που ευνοεί το Ολυμπιακό ξεκάθαρα είναι με την Τρίπολη. Γιατί εκεί πέρα είναι και το χρονικό σημείο. Ο 23ο λεπτό. Εκεί... Μπορεί να κέρδιζε. Και τι? Πάλι. Μπορεί να χάνει το πέναλτι, ρε φίλε. Και δεν ξέρεις, αλλά μπορεί. Εκεί είναι πρόθεση. Εκεί δείχνει ότι έχει πρόθεση, ρε φίλε. Γιατί εκεί έχουν στενέψει τα πράγματα. Στο 30. Οκ. Okay. Πόσο, πόσο ήταν το. Κάπου εκεί ήταν, στο 30. Στα μέσα του ποδοσφαίρου. Αλλά θα σου πω ανάποδα. Εκεί, αυτό που πρέπει να βλέπεις πάντα είναι το εξής. Αν ήταν ανάποδα, το δίνε. Αν το δίνε, λέει. Αν δηλαδή έμπαινε ο παίκτης του Ολυμπιακού και πήγαινε ο παίκτης του Όφη. Το δίνε. Το δίνε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πώς με βαρ δεν το έδωσε. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θυμίζουμε, έχουμε. Ένα τριήμερο κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. Δύο διανυκτερεύσεις, 26-27 του μήνα. Πεύκη Deluxe Residences στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Και όσοι δεν κληρωθείτε, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μια προσφορά 50% για το τριήμερο, κάτω δηλαδή. Με ένα τηλεφωνάκι 23-74-062-222. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Πεύκη Deluxe Residences, να δείτε τα δωμάτια, να δείτε τις πισινάρες, να δείτε τα.
τις σάουνες και όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα που έχει το ξενοδοχείο, που είναι εκπληκτικό. Δεν έχει και κίνηση τώρα για να πάτε στη Χαλκιδική, αλλά και το τρίμερο νομίζω θα υπάρξει. Όλο κάτι θα γίνει. Όλο και κάτι θα γίνει. Θα έχει πολύ κόσμο. Και να σας πω ότι ακόμα η Χαλκιδική μέχρι 31 Οκτωβρίου δουλεύουν κανονικά, παιδιά. Μετά βοηθάει και ο καιρός. Πάμε, έχουμε μάτς. Τι ώρα έχεις, Κώστα? 4 παρτέρτο. Πότε? Το Σάββατο. Το Σάββατο, ρε φίλε. Πας μετά. Ηρακλής Πανιώνιος. Θα πάει και μετά θα πας. 6-7 η ώρα. Σε περιμένω. 8 η ώρα θα είμαι εκεί. Πόσο? 8. Από τι ώρα τελειώνει το μάτς? 6. 6. 2 ώρες θα κάνεις να πας. Και μία ώρα να γλώσσεις αυτά και τα λοιπά. Με το μηχανάκι θα πας. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε ακόμα περισσότερο. Θυμίζω 1,24 είναι το μηνυματάκι για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Παιδιά, είναι δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό για δύο άτομα. Δηλαδή ειδικά το target group 18 να ανεβάσω, 18 μέχρι 45 είναι ιδηλιακός ο προορισμός για να βρεθείτε το σουκού. Και το δου μαζί. Σουκουδού. Το όριο του 45 γιατί το βάζει. Τι 18. Έβαλα ενήλικο. Μην φάμε κανένα τίποτα άλλο. Μην έρθει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, μας έρθουν και εμάς. Η βίας. Τι γίνονται ρε εσύ. Για σκηνές βίας. Εδώ μεταξύ πατάει ένα κουμπί ο 8χρονος Χρήστος. Και βλέπει τα πάντα. Και βλέπει τον Κουσγκούνι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό έχουμε περιορισμό στο σπίτι family τέτοια. Break. Συνεχίζουμε. Τρόικα, δεύτερο ημίωρο. Ωραία. Αφού μου χαμήλωσες και τα ακουστικά. Ωραία είναι. Σούπερ είμαστε. Μπράβο. Σούπερ. Ένα από τα γεγονότα του διημέρου βεβαίως συζητήθηκαν ήταν τα ευρηματικά πανό χρήσανθε των οπαδών του Ηρακλή στο παιχνίδι με το μονοπήγαδο. Τώρα αν μπορείτε ρίξτε μας. Κώστα, νομίζω ότι είστε μόνο εσείς που το είδατε. Όχι, δεν νομίζω. Όλη η Ελλάδα το είδε και έγιναν viral. Πού το είδε όλη η Ελλάδα? Σε όλα τα μεγάλα site έγινε viral και έχει 5.000 like. Σε ποιο site, Κώστα? Στον Καζέτα. Διαφήμιση. Mm. Αφού με βάζει να πω. Σε όλα. Πες και SDNA. Και στο SDNA. Θα έρθει ο Κόλκας, θα πει αλλιώς για το SDNA. Και στο SDNA. Σε όλα τα μεγάλα site. Δεν τα είδα. Ναι, βέβαια. Τώρα αν μπορείτε, τι ώρα το βάλανε? 2 με 3. Το μεσημέρι. Και μετά εξαφανίστηκαν. Όχι, όχι. Για να δεις πώς δουλεύει το site. Αν δεν είναι στα βασικά θέματα, Κώστα. Ήτανε. Πού ήτανε? Για μια ώρα. Μετά, γεια σας. Εγώ, ας πούμε, ταξίδευα στην Ξάνθη εκείνη έτσι την ώρα. Έτσι πάει η δισογραφία. Όχι, τα μεγάλα μένουν επάνω. Τέλος πάντων. Ταξίδευα γιατί πήγα πρώτα injection service, να ξέρεις. Έλεγξα τον βενζινοκινητήρα μου, εξοικονόμησα καύσιμο, χρήματα και είχα και καλύτερη απόδοση στο ταξίδι που πήγα στην Ξάνθη. Μπορείτε και εσείς να πάτε να ρυθμίσετε το τσιφσί σας, το μπέκ άμεσου ψεκασμού δηλαδή. Απόλλωνος 18 στην κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού, τηλεφωνάκι 93-37-87 και injectionservice.gr. Και αν ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και μιλάτε άπτεστα γερμανικά. Ωραία. Η Dialog είναι για σας μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Προσοχή, δεν πρόκειται για δουλειά πωλής μέσω τηλεφώνου. Ναι. Τηλεπωλής δηλαδή. Οκ. Okay. Είναι κανονική δουλειά, πάρα πολλά προνόμια. Δεν τη λες και κανονική με 1.100 ελάχιστο εισόδημα. Τη λες λίγο καλούτσικη. Καλή, καλή. Πώς, πολύ καλή. Πολλά 1.100. Προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες. Δεν είναι αυτονόητο. Δυστυχώς σε πολλές δουλειές, παιδιά. Γιατί, ρε, 28 του μηνός δεν κάτσεις. Εσύ. Α, ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, χωρίς να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Ξέρεις, θέλω να ρωτήσω τα παιδιά στην Dialog πάντα. Ποιες αργίες, τις εδώ ή τις εκεί? Τις ελληνικές ή τις γερμανικές? Θα τις δούμε, ναι, πρέπει να το δούμε αυτό. Αυτοί οι ελληνικές πρέπει να είναι τριπλάσιες. Κάπως έτσι. Κάπως περισσότερα έτσι. Στο dialog.gr μπαίνετε και βλέπετε τα πάντα για πληροφορίες, πώς θα επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους του Dialog και τι χρειάζεται για να προσληφθείτε, εάν ξαναλέω, μιλάτε άπτεστα γερμανικά. Δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες δηλαδή, με πρωινό, δίκλινο δωμάτιο 26-27 του μήνα, Πεύκη Deluxe Residences, Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Θα στείλετε ένα μηνυματάκι και θα μπείτε στην κλήρωση FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Όσοι δεν κερδίσετε, 50% έχουμε προσφορά για το τριήμερο. 23740-62222 το τηλέφωνο του ξενοδοχείου. 1,24 στοιχίζει το μηνυματάκι και το στέλνετε φυσικά αφού στείλετε κάποιο σχόλιο για την εκπομπή. Τσοντάρετε δίπλα και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην δωράρα. Κλήρωση. Δωράρα. Είναι πάρα δωράρα. Πολύ καλό. Εννοείται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τριψήφιο το κόστος. Έτσι. Δωράρα, του δώρου. Και είναι δύο
δύο νύχτες, τρεις μέρες δηλαδή. Γιατί πιο ωραίο ακούει το τρίμερο, ακούγεται πιο ωραία. Δεν ακούγεται Κώστα πιο ωραία το τρίμερο. Άλεξε το πρωινό. Ξυπνά εκεί στο ξενοδοχείο, ξυπνά. Και κάτσε ρε φίλε μέχρι τις 12 το βράδυ. Ναι, μπορείς. Μπορείς να κάτσεις εκεί. Στην πισίνα μπορείς να κάτσεις καταρχήν. Δεν σε γιώκω. Και ζωτιές. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα. Λοιπόν, ποδοσφαιρική επικαιρότητα φυσικά. Για τα μπασχετικά θα τα πούμε αργότερα. Ναι. Ποδοσφαιρική επικαιρότητα όπου είπαμε ο ΠΑΟΚ τη Λαμία 3-0. Άνετα και ωραία, Στέργιο. Ο Βελίδης. Ωραίο απόγευμα. Καλά, ο Μάρκος, πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, δεν ήξερα ότι είναι ο Βελίδης. Είναι λίγο φίλος μου. Ο Μάρκος. Ο Βελίδης. Δεν μπορεί να έρθει στον Άρη τώρα ο Μάρκος. Να έρθει ο Μάρκος στον Άρη τώρα που δεν έχω τερματοφύλακα. Κράτησε το 0 ο Έμαν, παιδιά. Είναι σε δυσμένεια από χθες. Γράφεται, δεν ξέρω. Έτσι λέει, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο Αντωνίου. Εντάξει, γιατί το φύγει μπάλα. Συγγνώμη να, κάτι, να πω κάτι, δηλαδή, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας, αν θέλει να κάνει την γκέλα, θέλει να την αφήσει την μπάλα μέσα. Την αφήσει το δεύτερο λεπτό να του φύγει μέσα από τα χέρια. Αυτά είναι καφενειακού επίπεδου. Δηλαδή, το κάνει το δεύτερο λεπτό. Σαν σου και καφενείο. Εκτός αν έχει παίξει over, over 2,5 στο δεκάλεπτο. Στο 0-15. Πόσο έδινε αυτό. Δεν παίζω τέτοια στοιχήματα. Over 2,5. Ότι ο Κόλκας δεν κέρδισε, δεν τα λέτε. Που έδωσε κόκκινη στο Ξάνθη Άρης, που τον τρώει ο Καραντώνη στο τρίτο λεπτό. Εγώ έπαιξε παιδιά 2-3 γκολ. Στο Οπα, παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό. Σε ποιο παιχνίδι, του ΠΑΟΚ. 2-3 και εντάξει. Δεν πέταξε το δελτίο. Στο 15 πληρώθηκε. Έχουμε συνέντευξη. Ναι, βέβαια. Πε το ρε Κώστα, να το πάρω. Λοιπόν, ποιο είναι. Ξεκινάμε τι συνεντεύξει μα για σήμερα. Πάμε στι συνεντεύξει. Ένα άνθρωπο ο οποίο γνωρίζει καλά τα δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιο. Τα σχολιάζει με ανακοίνωσή του χθε. Μέσα από το επίσημο site της ΠΑΕΑΕΛ. Πάλι δικηγόρο έβγαλε. Ο πρόεδρος της Λάρισας, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος προφανώς είναι και ικανοποιημένος και από την νίκη της ομάδας, το λέει στην ανακοίνωση. Δεν κέρδισε. Ναι. 2-2 έφερε η Λάρισα. Ναι, εντάξει, την προσπάθεια. Α. Συγχαρητήρια δίνει. Και βέβαια λέει μετά κάτι για μαγαζάκια, συνεργεία κτλ. Κύριε Κούγια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Άμα μιλάτε με μπασκετικό, είδατε τι γίνεται. Εγώ μπασκετικό σήμερα. Α, να το. Ωραία. Έπαιζα όταν πήρα μεταγραφή στον Ηρακλή, το 1968. Έπαιζα και μπάσκετ στη Μακαμπή. Μια ομάδα Θεσσαλονίκη. Το παλιό το διευθύντη, το Πανταζή. Το Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας. Παίζαμε μπάσκετ μαζί στη Μακαμπή. Από τότε με τους διαιτητές βλέπω καλά το είχατε. Και αν, και αν δεν και ήταν διαιτητής τότε, ήταν μπασκετμπολίστας. Και αν και μικρός στο δέμας πρόεδρε, πρέπει να ήσταν και καλός, γρήγορος από ό,τι θυμόμαστε. Εντάξει, τότε κάτι εκείνη την εποχή τα παιδιά δεν ήταν τόσο ψηλά. Θα στείλω το καλύτερο playmaker της Ελλάδος τότε, ο Πανταζής του Σπόρτη και ο Λέκας του Πανελληνίου. Ήταν ένα 75-76 και ήταν και πρώτοι ποδοσφαιριστές όλοι. Ναι, γρήγοροι και... Ο Μούμογλου, ο Θόδωρος. Που ήταν πολύ γρήγορος. Δηλαδή τότε παίζατε εσείς μπάσκετ, ο Αναστόπουλος. Ο Ροδόπουλος ο Θόδωρος. Ναι, ο Ροδόπουλος. Ο Ροδόπουλος ήταν παιχτάρα και μετά προπονητάρα. Εντάξει. Άλλος είναι ο δάσκαλος του μπάσκετ. Αυτή ήταν παρέα με εμένα. Ή ο Νόνης ο Νονιάδης. Ήταν πολύ ψηλά παιδιά. Ήταν ναι, αυτή αθλητικά παιδιά πολύ και ήταν αθλητές. Και παναθλητές γιατί παίζαν και πολύ, παίζαν και μπάσκετ, παίζαν και κοδόσφαιρο ρόλο. Ο Κατριός δεν ήταν πολύ ψηλά παιδιά. Εδώ έπαιζε ο Αναστόπουλος μπάσκετ. Ο Αναστόπουλος και παιδί και Βασίλης Κωνσταντίνου που είναι 78 και βάζει και 30 πόντους στο Μάριος τότε. Να το, όταν πολύ ωραία, όντως. Άρα για μπάσκετ θα μιλήσουμε σήμερα. Εντάξει, μακάρι. Άρα... Το γιο μου που είναι πολύ καλός παίχτης. Ο γιος μου είναι πολύ καλός παίχτης. Όχι αυτός που με τον Ιωνικό που... Αυτός. Αυτός. Πολύ καλός. Και τι πήγε και έμπλεξε και με τους Ιωνικούς και μαζί. Εγώ τον έμπλεξα. Εγώ τον έμπλεξα για να δει πώς είναι και η κοινωνία εκτός του κολεγίου. Να πάει να δει και τις δυτικές Αθήνας. Μόνο κολέγιο δεν είναι. Αμαρτίες γονέων όμως. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Μια χαρά του κάνει καλό πολύ. Ο Ιωνικός έχασε, έφυγε τώρα, δεν έχει καμία σχέση με Ιωνικό τώρα. Όχι, από πέρυσι πολύ, σε ένα μήνα μόνο. Γιατί έκανα εγώ το σχεδιασμό πέρυσι που κέρδισε και πήρε και το πρωτάθλημα τελικά και ανέβηκε. Γι' αυτό παίζει και στην Φουτμπολί. Αλλά μετά σε ένα μήνα. Ναι, έχασα την Καλαμάτα τώρα όμως. Τον γκολ που έφαγε από την Καλαμάτα, το είδατε. Πολύ καλός, τον είδα τον Ιωνικό. Ναι. Ήταν κωμικό γκολ το γκολ που έφαγε. Και είναι και καλός ένα φύλακας ο Ψιλικάς, γιατί τον είδα αυτό. Ήταν λοιπόν, τον είχα πάρει εγώ από τον Λυσιακό. Ήταν ένα παιδί που το ξέρω πολύ καλά. Είναι και φοιτητής στο Πολυτεχνείο αυτός, είναι εξαιρετικό παιδί. Μιλήστε μου μια απορία. Με την Καλαμάτα τι ακριβώς έγινε και έβγαλε ένα κίνημα. Για να ξέρει ο κόσμος, κληρώθηκε η Λάρισα με την Καλαμάτα στο κύπελο. Ναι. Και τι έβγαλε την ανακοίνωση τώρα, τι έγινε. Ένας τύπος εκεί. Ναι. Άρχισε να αποσύρθει στο δέλο και λέει ευχαριστώ πολύ Θεέ μου, ναι. Αυτό ήθελα, αυτό θέλαμε στην Καλαμάτα,
τον Κούγια θέλαμε για να τους ξεβρακώσουμε από την Τρίπολη. Α, ωραία. Εντάξει, ο τύπος που το είπε, ένας τύπος μια κοσίδα που τον έχουν διώξει από το ΣΔΟΕ. Δεν ξέρω, έχει πάρει σύνταξη. Τον διώξαν από το ΣΔΟΕ. Ήταν παλιά, αλλά αυτός ήταν περίοδο δημοσίας. Δηλαδή μια στο διαγόρα στη Ρόδο. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Πρόεδρε, πώς γίνεται και τους ξέρεις όλους σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ομάδες. Κάνει έρευνα. Για τους έχω περαστεί όλους. Τα δύσκολα τους έρχονται σε μένα. Μα σε κάθε ομάδα όπου πούμε για όποιο παράγοντα ξέρεις κάποιον. Δεν υπάρχει κάποιος. Εγώ ασχολούμαι το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής από τα 14. Το πρώτο μου δελτίο στην Πετρούπολη στη γειτονιά. Στα 17 Β' Εθνική στο Ολυμπιακό Λιτρακείο. 18 μεταγραφή στον Ηρακλή. Εθνική νέων, εθνική ενόπλων. Αλλά στα 18 πήρα μια μηχανή για ένα κομμάτια. Κάτσα 3 χρόνια στο νοσοκομείο. Εξαιτίας αυτού αρίστευσα ως φοιτητής, γιατί μόνο διάβαζα. Διάβαζε. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Ουδέν κακό να μην γες καλό. Και εξαιτίας αυτού, φανταστείτε τώρα, είμαι 69 ετών, είμαι 46 χρόνια δικηγόρος, αλλά συγχρόνως από τα 14 βάλετε δηλαδή, είναι 55 χρόνια, είμαι στο προσκήνιο. Και επειδή είχα την τύχη να ασχολούμαι με γειτονιές της Αθήνας, με Άρη Πετρούπολης 10 χρόνια, τον Ηρακλή 11 χρόνια με το Θοδωρή μαζί, τον Πας Γιάννενα 7 χρόνια, την Παναχαϊκή 7 χρόνια και τώρα την Κλάρισα, έχω κάνει κοινωνική ανθρωπολογία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Καλύτερα δικηγόρος όμως παρά ποδοσφαιριστής, θα έλεγα τότε ήμουν δυστυχισμένος πολύ που σταμάτησε η μητέρα μου και είχα πάθει κατάθλιψη και ολεξία. Η μητέρα μου, ευτυχώς είχα το διάβασμα, γιατί δεν είχα το διάβασμα, είχα πορτοποιηθεί βέβαια. Φανταστείτε ότι ήμουν περίπου 4 μήνες εκτός προφυλής με το περιβάλλον. Μετά για 3 χρόνια είχα κινητικά προβλήματα οράσεως και μετά ξανά έπαιξα πάλι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι ξανά έπαιξα πάλι και ξανά έπαιξα β' εθνική, αλλά δεν έπαιξα ποτέ εθνική ποτέ ξανά. Άρχισα πολύ νωρίς την καριέρα μου. Σε μια στιγμή έπαιζα μέχρι 42 χρόνια σε αστυνομικά σωματεία. Η αγάπη δεν ξεπερνιέται. Λοιπόν, είναι πάθος. Είναι πάθος, σωστά. Στην ανακοίνωσή σας όμως διαβάζουμε για ένα όνειρο. Μια Super League με 18 ομάδες, με ιδιοκτήτες πραγματικούς, με ωραία γήπεδα γεμάτα με οπαδούς και προπονητικά κέντρα, με τους οπαδούς των φιλοξενωμένων μαζί. Χωρίς τους γνωστούς άγνωστους αλήτες κακοποιούς των γηπέδων που καταστρέφουν τα 12χρονα παιδιά, και σε αυτό που ονειρευόμαστε είναι ο Πανατολικός και όλες οι άλλες ομάδες που έχουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και δεν ομάδες φραγίδες, ομάδες δορυφόροι. Τι γίνεται τώρα. Ακούσαμε. Εγώ αυτό το σχέδιο το έχω δώσει στον κύριο Βασιλιάδη. Όταν έλεγε να κάνει αναδιοργάνωση. Ναι. Αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση, όπως θέλει να την ονομάσει, ναι. Καθένας βάζει ένα τίτλο. Του είπα, αν θέλεις να κάνεις κάτι, μην κάνεις αυτό το έγκλημα ξαφνικά με ένα τρόπο μαγικό, ξαφανίζεις ομάδες. Δηλαδή, αν δείτε οι ομάδες που προβάστηκαν πέρσι και παίζουν τώρα στην Λίκτου, είναι οι δύο ομάδες, γιατί οι άλλοι στον Παράζ κέρδισε Όφη τελικά, δεν ανέβηκε ο Πλατανιάς. Φανταστείτε να έχει προβαστεί και Όφη. Θα είχαν προβαστεί ο Όφη, ο Λεβαδιακός και ο Απόλλωνας. Ναι. Και ανέβηκαν αντί αυτών μια καινούργια ομάδα, επειδή είναι Κίτρους Βόλος. Ανέβηκε και ανέβηκε μόνο, νομίζω, αυτή η ομάδα. Μόνο Βόλος, ναι. Μόνο Βόλος, δεν ανέβηκε κανείς άλλος. Του είπα λοιπόν ότι σιγά σιγά με αυτό που κάνεις, αναγκαστικά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται ιστορικές ομάδες. Όπως έγινε στο παρελθόν από το 1996, που άρχισε το όργιο της οικογένειας Μητρόπου. Εκείνο λοιπόν προσπαθούσα να του πω ότι αν θέλεις να κάνεις μια τομή, υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ομάδες φραγίδες που δεν έχουν κόσμο, αλλά έχουν ένα ιδιοκτήτη που δεν ξέρει κανείς που έχει βγάλει τα χρήματά του, και έχουμε δει κατά καιρούς τι αποδεικνύεται. Η ομάδα ενός καφενείου, ξέρω εγώ, ναι. Η Καλκιδόνα, μέσα σε 5 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, στην πρώτη εθνική. Ομάδα ενός δήμου, χωρίς με 100 πάντως, ο Ατρόμητος, ο Ακράτητος. Μετά ομάδα του διπλανός δήμος, το η Χασιά που λέμε, του Ταβέρνας, με 50 οπαδούς, με 100 άτομα. Ο Θρασίβουλος. Ο Θρασίβουλος. Μετά η Καλονή, ξέρω εγώ, ενός χωριού. Μετά ο Πλατανιάς, ένα μικρό χωριό, δίπλα στα Χανιά, δεν τα Χανιά. Που είχαν πλούσιους ιδιοκτήτες και πολύ ισχυρές συνδέσεις. Έτσι δικτυριάστηκε ο... Ναι, όμως να σας πω κάτι. Όπως παλιότερα, μιλάμε ομάδες οι οποίες δεν ξέφεραν τίποτα στο ελληνικό. Πρόεδρε, όμως να σας πω κάτι. Αν οι ομάδες είναι περισσότερες όμως στη Super League, άρα περισσότερες με πολλά χρήματα από τη τηλεοπτικά, δεν θα έχουμε περισσότερες σφραγίδες. Ακούστε με την επιχειρηματολογία μου. Ναι. Λοιπόν, του είπα ότι θα ξεκινήσει από χαμηλά. Δηλαδή θα ακολουθήσει το γερμανο-αγγλικό σύστημα. Και που είναι και το αμερικάνικο σύστημα. Οι Αγγλοσάξονες έχουν, οι Γερμανοί και νομίζω και οι Ισπανοί το κάνουν πια. Για να γίνει επαγγελματική μια ομάδα δεν θα μπορεί να γίνει αν δεν έχει γήπεδο δικό της, αν δεν έχει προπονητικό κέντρο. Και επαγγελματική γίνεται από την Γάμα Εθνική, έτσι, από την Football League, όπως είναι η τρίτη ναι, κατηγορία. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα λες, θέλεις να γίνεις επαγγελματική ομάδα μας. Πέρα.
Τι γήπεδο έχεις. Έχεις προβολή για βραδινά παιχνίδια για τηλεόραση. Έχεις θύρα φιλοξενωμένο. Έχεις κάμερες ασφαλείας. Έχεις τουρνικέ για τα εστήρια. Τα ηλεκτρονικά. Γιατί αυτοί που έχουν κάμερες ασφαλείας δουλεύουν. Όχι, ακούστε με, θέλω να σας πω. Λέω ότι τι προϋποθέσεις. Ναι. Θα λέγαμε ότι αυτά θα δουλεύουν. Ναι. Από εκεί πέρα, οπαδούς. Εάν δεν έχεις τουλάχιστον 1500 οπαδούς, να έχεις εισιτήρια δηλαδή πραγματικά, δεν θα μπορείς να γίνεις επαγγελματική ομάδα. Και συγχρόνως, αν είναι και μια ιστορική ομάδα, να παίρνει περισσότερα μόρια. Αν είναι μια εξαφανισμένη ομάδα μιας μεγάλης πόλεως, μιας μεγάλης περιοχής. Όταν το κάνεις, του λέω αυτό, αυτομάτως. Αυτοί που ξεκινάνε από το Παγκράτη. Είναι δύο αδέρφια μελά που παίρνουν κάθε χρόνο μια ομάδα. Ένας άλλος Κατσογιάννης που το λένε παίρνει κάθε χρόνο μια ομάδα. Χανιά, αίτητους. Είναι κάποιοι άλλοι που ξεκίνησαν τώρα και έχουν πάει στην Καλαμάτα. Δεν έχουν καμία σχέση με την Καλαμάτα. Ναι. είναι κάποιοι άλλοι που πήραν τον Απόλλωνα Πόντου. Που δεν είναι, γιατί να υφίσταται. Είναι ο Απόλλωνας Λάρισας. Ο Καλαϊτζίδης είναι στον Απόλλωνα. Με 14 εστήρα Απόλλωνας Λάρισας. Με σώρο. Είναι ο Αιγινιακός. Ήταν σε μια στιγμή ο Αγροτικός Αστέρας. Μιλάμε τώρα μια σειρά σας. Κα, ο Αγροτικός Αστέρας τώρα έχει βγάλει κούι και φυρό. Εντάξει, είναι ιστορικός. Δεν είναι όμως μια ομάδα οργανωμένη να συμμετέχει. Δηλαδή δεν μπορεί να καταργήσει τον Ηρακλή και να έχει τρίτη δύναμη στην Θεσσαλονίκη τον Αγροτικό Αστέρα. Και είχε γίνει σε μια στιγμή. Δηλαδή τη χρονιά που έγινε η συγχώνευση με τον Εθνικό Κατερίνη, όπως το λέγανε εκεί, την ομάδα του Παπαδόπουλου του Μακαρίτη. Ο Αγροτικός Αστέρας ήταν ισχυρή ομάδα τη Θεσσαλονίκη τρίτη. Και ονειρευόταν και ο Ριαβόγλου τότε ότι θα εκτοπίσει και τον Ηρακλή και θα κάνει και. Β' Εθνική έπαιζε, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σα πω, εγώ έχω δεκάδες παραδείγματα σε φέρω τέτοια, που ομάδες που δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη, ξαφνικά είναι μέρη του επαγγελματικού παραδείγματος. Αν λοιπόν κάνεις αυτό, αυτομάτως, γιατί η ομάδα με κόσμο, με γήπεδο κτλ., έχει μια περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό δεν μπορεί να δεχτεί σε καμία περίπτωση το ταραβερτζή που έρχεται από την Θεσσαλονίκη και δεν το ξέρει κανείς και ονομάζεται επενδυτής και πηγαίνει στο πρώτο. Έχει τον. Πάει στην Καλαμάτα, έλεγα. Η Καλαμάτα είναι μια ιστορική ομάδα, τεράστια ομάδα. Αν γινόταν σοβαρός έλεγχος, γιατί είχα γράψει και το εξής, να είναι ένας αξιόπιστος ιδιοκτήτης, ποιος να έχει φορολογική δήλωση. Για να μπορεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που τώρα δεν μεταβάζει την Παναχαϊκή σε κάτι ταραβερτζίδες που ήρθαν από τη Σουηδία, και τους οποίους από ό,τι μου είπαν εμένα κάποιος που ασχολείται με το σύγχυμα, τον πελάτη μου, ο Δρόσος, τότε παλιότερα. Παλιός του ΠΑΟΚ. Ο Δρόσος, ναι. Μπράβο, ο Δρόσος του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, παλιός ο Δρόσος του ΣΑΕΚ. Μου έχει πει ποιοι είναι αυτοί. Και έχουν έρθει. Δεν θα έδινε ποτέ άδεια να συμμετάσχει από όλες τις Λάρισσες που κάνουν κουάντι κάτι Αλβανί που ήταν σκερδεμπαίου. Και που γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, μετά που ασχολείται με το τελεφόρο. Γι' αυτό έχει προπονητή τον Πελά. Μπράβο. Βαίνουνε κάποια. Είχε ένα Βραζιλιάνο που έλεγαν, αλλά ήταν Αλβανός. Λέγεται Τροίζη. Αλβανός. Ο Τροίζη που είδα στον Ηρακλή προπονητή. Μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Όχι βέβαια, είναι Αλβανός. Είναι Βραζιλιάνος, πήγε στην Αλβανία. Εκεί έπαιξε μπάλα και πατέρευκε στην Αλβανία. Έχει αλβανική πηγότητα. Δεν έχει. Μιλάει η Βραζιλιάνικα γιατί γεννήθηκε στην Αλβανία. Είναι Βραζιλιά. Αλλά όλη η κουλτούρα είναι αλβανική. Δεν έχει. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν αν το ψάξει το θέμα. Γι' αυτό έχω πει εγώ. Τι απάντησε ο Βασιλιάδης πριν γίνει παρελθόν, τι απάντησε. Ναι, εντάξει, είπε πρόεδρε. Την απάντηση από τα άσχετος και δεν μπορούσε να καταλάβει τι το έλεγε. Το μυαλό του ήταν πώς θα. Η Παναχαϊκή που είχε προβλήματα διοξίας και έχει ακόμα. Πώς με κάποιο τρόπο θα τη χαριστούν τα χρέη. Όπως είχε. Εδώ το είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κουγιά. Φωτογραφική διάταξη. Φωτογραφική διάταξη για την Παναχαϊκή να χρεωθούν τα. Όλοι ο Ηρακλής δεν έχει τα χρέη στην πλάτη του. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Παναχαϊκή τη χαρίστηκαν γιατί ο Βασιλιάδης. Θα έβαζε υποψηφιότητα εκεί ως βουλευτής. Αυτό το είπε και ο Τσίπρας ο ίδιος, δεν το θυμάστε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε. Η Πάτρα, λοιπόν, πάμε από εκεί πέρα. Έγινε λοιπόν αυτό το σκάνδαλο. Ήθελε λοιπόν να κάνει μια δεύτερη κατηγορία. Η Παναχαϊκή δεν ανέβαινε με τίποτα στη Σούπερ Λίγκα και για να χρυσώσει το χάρτη έκανε και τη Λιχτού. Και έγινε αυτό το εξάμβλωμα των 12 ομάδων. Όντως. Με 22 αγωνιστικές, χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα. Ομάδες ιστορικές μαζί συνυπάρχουν με ομάδες φραγίδες. Και το ίδιο γίνεται και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε ποιες ομάδες υπάρχουν. Ιστορικές ομάδες. Και υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα το δηλητηριάσουν τίποτα άλλο. Έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία από την Αθήνα και αγοράζουν ομάδες. Αγοράζουν, δεν αγοράζουν τίποτα. Πηγαίνουν εκεί που οι ομάδες δεν έχουν κάποιους ανθρώπους να στηρίξουν την τοπική ομάδα. Πάνε και παίρνουν τις μετοχές με ένα κομμάτι ψωμί, καθόλου ψωμί. Μισό λεπτό. Γιατί λοιπόν το μετοχικό κεφάλαιο από 350 το πήγαμε στις 30.000. Γι' αυτό το λέω. Δεν καταλάβω. Μα το καταλαβαίνουμε, τα βλέπουμε, τα λέτε εσείς, τα λέμε όλοι. Στην Πάτρα δεν μπορούσαν να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο 30 άτομα.
Και επειδή έχω σκοτεινή την Πάτρα, θυμάμαι τότε 7 χρόνια, είχα φοβερό πόλεμο από αυτούς τους ανθρώπους που μετά πήραν την ομάδα, ερασιτεχνική δηλαδή, όπως γίνεται και στο Ηρακλή, όπως γίνεται και σε άλλες ομάδες, οι ερασιτέχνες βρίσκουν λόγο υπάρξεως στα προβλήματα. Όταν λειτουργεί καλά μια ομάδα, υπάρχει ερασιτεχνική. Αυτό τώρα είναι σπόντα για τη δική σας την ερασιτεχνική. Και για τη δική μας, και για του Ηρακλή την ερασιτεχνική, και για του Ισπαναχαϊκή την ερασιτεχνική, και όλων των μεγάλων ομάδων, και του ΠΑΟΚ ερασιτεχνική στα προβλήματα τα μεγάλα τότε. Με τον, πώς το λέγανε, τον χρηματιστή αυτόν και στην ερασιτεχνική του Άρη που ουσιαστικά είναι ο Άρης και που όποιος θέλει να έχει τον Άρη πρέπει να τα βρει με την ερασιτεχνική και με τους οργανωμένους. Αυτό το έργο του Λόπερ. Οι οργανωμένοι, γιατί τι σχέση έχουν με την ερασιτεχνική οργανωμένη τώρα? Μην τα μπερδεύετε, ναι, δεν έχουν κάποια σχέση. Λευτέρης Αρβανίτης είναι πρόεδρος τώρα. Εντάξει τώρα. Ο παλιός του μπάσκετ. Όχι. Είστε και ο Λευτέρης είναι τώρα πρόεδρος όμως. Άλλαξε η κατάσταση. Εγώ ξέρω τα παλιά. Ο Λευτέρης, ο Λευτέρης ο Αρβανίτης είναι πρόεδρος και έχει και ένα καλό συμβούλιο ο Άρης. Φύγανε αυτά. Όμως μακάρι και, όπως το λέτε. Και πρέπει εκεί να μιλήσετε και με τον κύριο Γιαννόπουλο, τον δικηγόρο του Άρη. Νομίζω τον ξέρετε, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Ξέρετε, να βρεθεί μια άκρη με τα τιμολόγια αυτά τα πριν 20 χρόνια και τα πρόστιμα για να αναπνεύσει όπως λέτε και ο Άρης. Εμένα δεν με αφορά. Αν θέλει να του βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή, οι νομικές μου γνώσεις είναι στη διάθεσή του. Εγώ σε μια στιγμή, μάλιστα, πριν πάρω τη Λάρισα, ήθελα να πάρω τον Άρη. Οπα. Και με κόψανε οι ερασιτέχνες. Τότε ήταν με ψηφί δηλαδή είχατε έρθει. Με Στεφανίδη τώρα, με ψηφίδι. Στεφανίδης ήταν στην ΠΑΕΑ. Τέλος πάντων, οι αμαρτωλές εποχές ήταν εκείνες. Αφήστε το, ναι. Πέρασε. Πάμε λίγο στα του χορταριού. Ακούω για επιτυχημένο τον Κόντι, ακούω επιτυχημένο τον ένα τον άλλο. Ο Κόντι έφυγε κλωτσιδών από εδώ. Μην το λέτε επιτυχημένο. Τον κυνηγήσανε. Έτσι άκουσα σε ένα ραδιόφωνο αυτό. Γιατί δικάζουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι του, υπάρχουν στα ραδιόφωνα. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε και το χρόνο. Πολύ κουβέντα για το VAR. Για 18 ομάδες, ναι. Για 18 ομάδες, τι είπα λοιπόν. Αυτό που γίνεται τώρα με τα play-off και τα play-out, θα δείτε τι κωμωδία είναι. Όπως φαίνεται, ο Πανιώνιος με τα αποτελέσματα που έχει και με την ανυπαρξία της ομάδας που έχει και τα προβλήματα, μάλλον θα είναι ο ένας που αποχαιρετήσει. Δηλαδή όταν έχει διαφορά από τους άλλους. Ακόμα είναι στο μείον 2. Εντάξει, και ο Πανετολικός είναι, δεν πάει καλά φέτος. Είναι καλή ομάδα, πιο οργανωμένη, έχει οικονομικές δυνατότητες. Ναι. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Άρα λοιπόν εδώ, στο τέλος, να ξέρετε, και αν επειδή το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ομάδες, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μπορείς, φανταστείτε τώρα. Επειδή κακά τα ψέματα, υπάρχουν φύλλα προσκύμενες ομάδες. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα. Δηλαδή το συζητάτε, δεν έχετε στοιχεία στα χέρια σας. Βάλτε play-off και κάντε μια εξάδα. Μην το πάτε μακριά. Χθες το συζητούσαμε εμείς οι του Άρη, οι ρεπόρτερ και τα λοιπά, για την Ξάνθη, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Το λένε όλη τη βδομάδα. Ας ήταν... Φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν τώρα. Η Λάρισα τι είναι? Η Λάρισα. Μας τον κυνηγάνε όλοι. Εντάξει τώρα. Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα για τους δανεικούς. Ναι, πείτε. Πριν ένα χρόνο. Ναι. Θυμάστε την Αττική που είχαμε την οικογένεια Σαββίδη μετά το παιχνίδι και το επεισόδιο που εντάξει, το αλλάζουν αυτά. Εντάξει. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε όμως, κοιτάξτε η Λάρισα. Τα βρήκαμε από εκεί πέρα με την οικογένεια Σαββίδη. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια, θα έλεγα, εκτίμηση πολύ μεγάλη μεταξύ μου του ψάχνου. Καταλάβαμε. Σε προσωπικό επίπεδο και μου έχουν κάνει και την τιμή να αναλάβω και κάποιες υποθέσεις. Όμως κοιτάξτε πώς έπαιξε η Λάρισα. Πέρυσι είχαν ετοιμάσει τα σουβλάκια στα Τέμπη, είχαν ετοιμάσει τη στέψη και η Λάρισα ήρθε ένα-ένα. Φέτος θέλουμε να δούμε που έχετε τους δανεικούς. Το ίδιο και ως έρχεται. Δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Γιατί δεν παίζουν όμως? Δεν θα έπρεπε να παίζουν? Σε όλη την Ευρώπη παίζουν. Τι να του πω εγώ. Εντάξει, εξαρτάται. Όταν τον παίρνεις. Δεν είναι κίνητρο για τον Ουάρντα. Δεν είναι κίνητρο για τον Ουάρντα να δείξει. Θα μου πεις άμα κάνει ένα λάθος θα τον ορμήξουνε. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε χθες με το Βελίδη. Ναι. Που μου στείλε το παιδί ένα μήνυμα, τώρα θέλει να κάνει μηνύσεις στη Λαμία και τον έβγαλαν πουλημένο. Να είδηση. Και τον άλλαξαν στο εμίχρονο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα, με διώχνουν από την ομάδα, με θεωρούν πουλημένο, θέλω να στραφώ εναντίον τους. Πριν από λίγο μου το στείλε μήνυμα μέσα στο δικαστήριο. Και ο Βελίδης έπαιζε προηγούμενο στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται. Δεν είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Είναι ελεύθερο το παιδί, πήγε από τα καλά, γενικά. Αυτό είναι η καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα γενικότερα. Ίσως προστατεύει και τους παίχτες του έτσι ο Παύλος. Ναι. Να σας πω κάτι όμως, για να είμαστε, να σας πω κάτι κύριε Κούγια, μισό λεπτό, να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Και εσείς πολλές φορές έχετε αφήσει υπονοούμενα. Δηλαδή και για τους δανεικούς όταν έπαιζαν στον Ατρόμητο. Μα θα ήθελα, γιατί ξέρεις από πότε έχει να κερδίσει ο Ατρόμητος στο Παύλος.
Είναι δε, άμα δεν μπορεί. Να πω κάτι όμω. Είναι αίτητο ο Πάοκ, έχει ταμπλούχο αυτά τέτοια. Πώ θα τον κερδίσει. Ο Ατρόμητο όμω και η Λάρη θα κόψαν βαθμού από τον Πάοκ. Μόνο ο Άρης παίρνει βαθμού από τον Πάοκ. Δεν καταλαβαίνω. Σε άλλο και πάλι. Του Ατρομήτου ιδανική από τον Πάοκ παίζανε. Ναι. Στο μεταξύ του δεν παίξανε. Δεν παίξανε στο μεταξύ του. Όχι όλοι. Ναι, ναι, νομίζω δεν παίξανε. Όλοι. Τρεις νομίζω δεν παίξανε. Αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι και το σημαντικό. Εγώ παρακολουθώ. Ενώ χθες ο Μάνος έπαιξε. Κατά του Ολυμπιακού. Έπαιξε, αλλά δεν νομίζω. Δεν είδα πουθενά. Ναι. Ήταν λίγο. Δεν τον είδα πουθενά. Και δικαίω το παιδί πώ να παίξει από άνοιξη του Ολυμπιακού. Θα έκανε πάνω από λίγο κόλσο. Κακό τον έβαλε ο προπονητή του. Μήπως πρέπει, να μιλήσετε λοιπόν εσείς οι ιδιοκτήτες και να κάνετε κάτι για το, θέμα των δανεισμών, να το διαφοροποιήσουμε για να φύγει καχυποψία από όλους τους υπόλοιπους. Να θεσπιστεί κάτι, να υπάρχει ένας κανονισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να σας πω κάτι. Οκ, η Λάρισα έχει δύο παίκτες. Το Σάββατο παίζει, την Κυριακή παίζει Βόλος ΠΑΟΚ. Έχει έξι. Άμα δεν τους βάλει τους έξι, πώς θα παίξουνε. Με τους μισούς θα παίξουνε. Και δεν λέω ότι υπάρχει κάτι πονηρό. Υπάρχει μια συμφωνία να το βοηθήσει όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Ακούστε με λοιπόν. Θα παίξει λοιπόν χωρίς 10 παίκτες. Μόνο ένα τρόπο μπορεί να. Αλλά δεν έχουμε τις οικονομικές αντοχές να το κάνουμε. Στα μεγάλα πρωταθλήματα υπάρχουν οι β' ομαδάρες. Το έχει προτείνει ο ΠΑΟΚ αυτό, να λέμε το σωστό. Να παίζουν οι δεύτερες. Ποιος θα συντηρήσει τώρα αυτή την ομάδα που θα έχει αξιόλογους παίκτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η οργάνωση. Εμείς σας κάνουμε ένα πρωτάθλημα. Γι' αυτό μίλησα για 18 ομάδες εγώ. Για να είναι 18 ομάδες, να γίνει ένα πρωτάθλημα. Αλλά οι ομάδες 18 αυτές, οι οποίες θα έχουν τα γήπεδα τους τα καλά. Θα έχουν τα προπονητικά τους κέντρα. Μεγάλο θέμα και το γήπεδο εκεί στη Λάρισα, μεγάλο θέμα. Το φτιάξαμε τώρα, ξεπατώθηκα. Σήμερα μπαίνει το χορτάρι το καινούριο. Θα είναι το πιο ωραίο γήπεδο στην Ελλάδα. Θα έχουμε το ίδιο χορτάρι με τον Πάο. Κύριε Κούγια, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, λίγο την άποψή σας για το VAR, γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα κάτι σε αυτήν. Εντάξει, πώς είναι το VAR, εγώ το είπα στο φιλικό παιχνίδι Ξάνθης Σάι, είπα ότι θα γελάσει κάθε πικραμένος. Ναι. Ποιο VAR. Καταργήθηκε ο διαιτητής του αγώνα. Το διαιτητής του αγώνα κάνει διεκπαιρέωση. Τα αποτελέσματα του αγώνα τα καθορίζουν αυτοί που χειρίζουν το VAR. Κι όμως ο διαιτητής όμως του αγώνα έχει τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή προχθές στην επίμαχη φάση στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πάει να το δει. Αυτό είναι πάει. Όχι. Καλό ή κακό για το ποδόσφαιρο. Στο offside δεν μπορεί να πάει. Στο offside, στο πέναλτι. Στο πρωτόκολλο του VAR εδώ στην Ελλάδα, στο offside είναι δεσμευμένος να δεχτεί το VAR. Στο πέναλτι λέμε. Στο πέναλτι. Στο πέναλτι μπορεί να πάει να το δει. Μισό λεπτό. Στο Άρης Λάρισα πήγε ο διαιτητής, το είδε και πήρε το πέναλτι πίσω. Άρα. Όχι, δεν πήρε το πέναλτι πίσω. Το πέναλτι είπε πέναλτι. Το πήρε πίσω γιατί. Έδωσε φάουλ. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, εκεί χτυπάει στην κοιλιά του ποδοσφαιριστού μας και κυλάει στο χέρι του που είναι δίπλα στο κεφάλι του. Κύριε Κούγια, και στα δύο χέρια χτύπησε. Σταματήστε και στα δύο χέρια. Και στα δύο χέρια χτύπησε. Με την είδα. Όχι, όχι. Και φαίνεται καθαρά ότι προφυλάσσει το πρόσωπό του στη γωνία της μεγάλης συνοχής. Τώρα αυτό το σκουλάτο δεν γίνεται μέρα το βέλτ. Αυτός έπαιξε 90-10 με εμάς. Θα μαλώσουμε τώρα στο τέλος. Τι 90-10. Κύριε Κούγια, αν θέλει εκεί, δεν δίνει ποτέ το φάουλ όπως δεν το έδωσε σε άλλα παιχνίδια. Δεν δίνει. Γιατί? Δεν μπορεί να μην το δώσει. Εδώ δεν έδωσε το πέναλτι πρώτα στον Ολυμπιακό. Στον Όφη. Τελευταία ερώτηση. Πρώτα-τελευταία, μισό λεπτό. Πρώτα-τελευταία να το ρωτήσω σημαντικό. Η Λάρισα. Θεωρείτε ότι είναι από τις ομάδες που μαζί με τον Άρη, την Ξάνθη, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο θα είναι αυτές οι 5-6 ομάδες που θα πάνε για τα play-off? Εγώ δεν πιστεύω τον Όφη και την Ξάνθη. Είναι συγκυριακή παρουσία τους εκεί. Η Ξάνθη χθες πάντως ο Άρης την έκανε πραγματικά, ήταν πολύ καλή. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Και εμείς 3-0 την κερδίσαμε, 17-0. 17 τελικές, όντως. Ήταν πολύ καλύτερη η Λάρισα. Και βρήκαν και δικαιολογία το χορτάρι, όπως και η ΑΕΚ. Αλλά το χορτάρι του Απόλλωνα χθες ήταν πολύ καλό. Δεν ήταν πολύ καλή την ΑΕΚ. Το χορτάρι τι έφυγε εκεί, πρέπει να ήταν. Να έχει ζυζάνιο. Καλό με ένα. Πάμε τελευταία ερώτηση. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες που θα παλέψουμε για την εξάδα είναι εμείς σίγουρα, έχουμε καλή ομάδα φέτος, είναι ο Άρης σίγουρα, είναι ο Παναθηναϊκός σίγουρα, γιατί είναι Παναθηναϊκός και δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, παρόλο ότι έχει κάνει πολύ κακά αποτελέσματα. Ωραία, την κλείσαμε την εξάδα. Και οι τρεις που είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Και όχι, ποιοι θα παλέψουν. Λέω, γιατί δεν είναι, θα παλέψει και ο Ατρόμητος, έχει καλή ομάδα. Και από εκεί πέρα η Ξάνθη έχει μια καλή συγκομιδή βαθμό τώρα, έχει 15 πόντους. Εμείς έχουμε 9. Ο Άρης έχει 8. Αλλά αυτές οι αποστάσεις καλύπτονται. Όταν έχεις μπροστά σου, ακόμη έχουμε 7, έχουμε 15, 16 αγωνιστικές ακόμη. 13 δεν είναι, 13-26. Έχουμε μείον 7. Έχουμε 16 αγωνιστικές.
16-26, 19 αγωνιστικές. 19 αγωνιστικές. Πολύ απλό. Πάρα πολύ. Μεγάλο, πολύ, πολύ, πολύ. Κύριε Κούγια, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Καλή ομάδα στη διάρκεια, ακούστε κάτι, γιατί ήθελα 18 μάτς. Γιατί πιστεύω, χωρίς play-off και play-out, και σας εξήγησα προηγουμένως, γιατί τώρα, φανταστείτε τώρα, όλη η ιστορία του play-out, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα είναι ποιος θα δώσει τον παράζ. Δηλαδή, ναι. Μία, στο play-off όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι αν κληθεί ο ΠΑΟ και να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, να παίξει πάλι με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, είναι λίγο πιο δίκαιο εκεί. Εκεί δεν είναι, ακούστε κάτι, πάλι έχουν η διαφορά των βαθμών, δηλαδή ουσιαστικά, εάν εμείς έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός 19 και 17 ο ΠΑΟ, εμείς έχουμε 9, 10 πόντους, εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε ποτέ σύνο που κρατάνε τη βαθμολογία. Γι' αυτό θέλει ο καθένας το φίλο του στα play-off. Άρα λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει το πώς θα κόψουμε βαθμούς, όχι για να μπει στην Ευρώπη πια. Δηλαδή ναι, για να μπει στις ομάδες της. Τρεις από τις τέσσερις που θα παίξουν για την Ευρώπη. Οι δύο όπως φαίνεται θα παίξουν για το πρωτάθλημα. Εκτός είναι η ΑΕΚ κάνει ένα, ξέρω εγώ, φοβερό ντεμαράζ και καταφέρει και καλύψει τη διαφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην. Οι υπόλοιποι, αν εφόσον και εμάς, λέω, βάζω και την Λάρισα, θα αγωνιστούμε για την Ευρώπη. Έχει και το κύπελο, υπάρχει και το κύπελο, η παράμετρος του κυπέλου. Το κύπελο είναι εξαιρετική περίπτωση. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πώς θα πάτε με τον Ουάρντα και ευχαριστημένοι. Και με τον Κάτσε. Θα πω κάτι και το σύσταγα για τον κύριο Γκάτση την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι ο Ουόρντα είναι ένα παιδί το οποίο προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Όμως να ξέρετε κάτι. Στη Λάρισα νομίζω ότι βρήκε το μέρος που πραγματικά είναι ευτυχισμένο παιδί. Γιατί ο Ουόρντα είναι στάρ για κάποιο λόγο. Επειδή είναι από οικογένεια που προέρχεται από πατέρα στάρ. Ο πατέρας του ήταν μεγάλος παίκτης στο NBA. Χολοφέιμ, βέβαια. Μπασκετμπολίστας. Ναι. Μπάσκετ, ναι. Και έχει ζήσει Αμερική κτλ. Η αδερφή του είναι πρωταθλήτρια νομίζω ρυθμικής γυμναστικής, πολύ, πολύ, και η οικογένεια πλούσια πολύ. Ο Ουόρντα λοιπόν είναι ένα παιδί της μπουρζουαζίας στην Αίγυπτο, που στην Αίγυπτο είναι νούμερος κλάρους, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν χρήματα και κοινωνική θέση. Έρχεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στο Αγρίνιο που είναι στάρ, φεύγει από το Αγρίνιο και έρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος που οι στάρ είναι όλοι όσοι παίζουν εκεί, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ο Ουόρντα δεν μπορεί να σταθεί σε τέτοια ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου κρίση. Όπου και να πάει. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εθνική Αιγύπτου τα προβλήματα, οι αντιδράσεις του που αναγκάζουν κάποιους. Θέλει ομάδα σαν και εμάς. Δηλαδή, εμάς τι γίνεται. Κατεβαίνει ο Ουόρντα να βγει στην πλατεία και γίνεται διαδήλωση. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να προσέχουμε να μην βγαίνει πολλή ώρα. Γιατί στα καλά αποτελέσματα, πρόεδρε. Στα άσχημα αποτελέσματα πρέπει να τον κρατήσετε. Ο ίδιος δεν καταλάβατε κάτι. Το παιδί αυτό είναι ένα παιδί, ένα μωρό παιδί, σιγουρεξία. Αν το διαχειριστεί λοιπόν, εγώ το έχω σαν παιδί μου. Το ίδιο και ο προπονητής μας. Και αυτός θα ανταποκρίνεται, να ξέρετε, η συμπεριφορά του Ουόρντα, αν το βλέπετε και στο Πανετολικό, που είναι ένα μέρος που έπαιξε μπάλα και τον αγάπησαν, είναι του απόλυτου στάρ της ομάδος, με την έννοια ότι αυτός θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του, δεν φοβάται, αυτός παίρνει τα δύσκολα. Αυτό όμως μπορεί να γίνει σε ειδικές ομάδες. Αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση. Μακάρι να μπορούσα να τον κρατήσω για πάντα, θα μας άλλαζε την ιστορία μας. Αγοράστε τον. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα λεφτά που ζητάει από την Επατοφανή για μας, νομίζω ζητούσε 3 εκατομμύρια το καλοκαίρι από κάποιους είναι... Πότε λύγει το συμβόλαιό του? Δεν ξέρω. Δεν ερώτησα. Άμα λύγει, θα μείνει ελεύθερος, τον πάρετε ελεύθερο. Αλλά το θέμα είναι επίσης οι απολαβές του αιτήσεις δημιουργούν ανισορροπίες. Δηλαδή είναι κάτι που σε μια ομάδα όταν είσαι ιδιοκτήτης πρέπει να κοιτάς τις ισορροπίες. Αν χάσεις τις ισορροπίες σε μια ομάδα, έτσι διαλύονται οι ομάδες. Σωστό. Δηλαδή εγώ ακόμα και στον ΠΑΟΚ που ακούω κάποιες φορές ότι δίνονται φοβερά χρήματα, δεν θέλω να παρέμβω στην πολιτική που κάνει η οικογένεια Σαββίδη. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Κοιτάξτε, ο Βαρέλα, επειδή έγινε το λάθος του Χατζηρίτη, πήρε χρήματα από τον ΠΑΟΚ που ούτε τα ονειρευόταν. Σας το λέω ευθέρως. Εκεί λοιπόν είναι η διαχείριση, γιατί και τώρα τελειώνει το Πέλκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πέλκα. Που για μένα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης μαζί με τον Πίσερα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά επίσης τον ΠΑΟΚ τώρα, όταν έχεις το Βιερίνια, όταν έχεις το Μαουρίσιο, όταν έχεις τόσο καλός παίκτης, χάνεις ξαφνικά τον παίκτη που πήγε στον Αστέρα. Γιατί έδωσε αυτά τα τρομερά λεφτά στο Χατζηρίδη και σε άλλους παίκτες και έρχεται ένας από τους πιο κρίσιμους, οι δύο χρήσιμοι παίκτες σου που είναι αυτούς που θέλεις, που είναι πάντα 6-7, δηλαδή χάνεις τον Ουκρανό. Πώς τον λέγανε που πήγε το Σάχοφ. Το Σάχοφ. Ο οποίος φέτος, αν τον είχες, όχι, θα πέρναγες κατά την άποψή μου σίγουρα στον Europa League. Γιατί μέχρι να ο City δεν είναι καλύτερος ο City.
Είναι θέμα διαχειρήσεως πώς το κάνεις. Ναι. Έχεις χάθηκε ο άλλος και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κάνιας. Και είναι ο καλύτερος παίκτης. Και παίζει Champions League. Και στέκεται. Και τον βλέπεις ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Με φωνητό στον Μπράγκο αντιλαμβάνομαι. Μα εγώ δεν έχω, γι' αυτό λόγο δεν έχω. Πάει ο Μπράγκο. Αλλά θέλω να σου πω δικαίως. Δικαίως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, σωστά είναι αυτά που λέτε. Ναι, ναι, έτσι. Χάνεις τον Τσίμιροτ. Δεν το χάνεις ποτέ. Τον πούλησε τον Τσίμιροτ, εντάξει, τον πούλησε. Δεν καταλαβαίνω. Με ψίχουλα. Ναι. Και πας και δίνεις χρήματα, δηλαδή είναι καλύτερος ο Αγκούστο από τον Τσίμιροτ. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι βασίλης γνώστης και μου αρέσει να κατάω τα πράγματα. Κατάλαβα. Ή το όργιο που έγινε στον Άρη. Όπα! Όργιο. Την άλλη φορά. Πάει ο Διαμαντόπουλος. Αυτόν τον έδιωξε ο Γαρυπίδης. Πάει. Να μην έχει αμυντικά χάρη. Αριστερό μπακ έχει. Μισό αμυντικό χάρη. Περιμένετε. Έχει το Σάσα. Έχει το Σάσα αμυντικό και πήρε και τον Μπα. Έχει. Δύο και τον Μπα. Έπαιξε και χθες. Δεν τον είδατε. Τον είδα. Χθες το είδα το παιχνίδι. Καλό ήταν ο Μπα χθες. Εντάξει. Μα είναι εξάρτητη, είναι μέτρια ομάδα. Ναι. Αυτό που βλέπει στα παιχνίδια που είναι. Το έγκλημα του Άρη είναι με τον τερματοφύλακα και υπάρχει και. Γιατί του σεντερφόρ, ποιον έχει δεύτερο σεντερφόρ. Δεύτερο σεντερφόρ δεν χρειάζεται. Καλό όμω είναι ο Ιντέγε, δεν τον περιμένατε λίγο χειρότερο, είναι καλό ο Ιντέγε. Όχι, εγώ τον περίμενα καλύτερο. Το τέρμα το βλέπει σε χαραμάδα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που ξέρετε. Με σχολιάζετε τι τελικέ. Είναι άλλο ο Ιντέγε. Το είδαμε με τη Λάρισα, με εσά που τη χτυπούσε πάνω στα δοκάρια και τον κρύο. Έχετε καλό τερματοφύλακα παρεπτόντω. Έλο ο Αντωνίου από τη Λαμία. Ορίστε, πάει! Το φάγατε τον Αντωνίου. Έλο ο Αντωνίου από τη Λαμία. Καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, σα λέω εγώ τον Αντωνίου, εγώ τον έκανα προπονητή. Μα αυτό γι' αυτό το λέω. Στην Παναχαϊκή πήρε το UEFA. Αλφα μαζί μου στην Παναχαϊκή, το ΕΦΑ Προ μαζί μου με δική μου παρέμβαση. Με εξαιρετικό προπονητή, εξαιρετικό παιδί. Τι εννοείται παρέμβαση. Αλλά σας λέω και βοήθησε, ένα εντάξει. Πράγμα θα σας πω ευθέως. Ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή. Όταν σωστό. Στο προπονητή δίνεις καλούς παίκτες. Δεν υπάρχει όμως, θα σας πω κάτι. Μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Άρη δεν υπάρχει. Δείτε τους ίδιους τους παίκτες χθες και τους ίδιους τους παίκτες στο Βόλο. Εμένα το θέμα μόνιμο αυτό είναι. Ότι οι παίκτες όποτε θέλουν, όποτε θέλουν παίζουν. Ο Άρης έχει γίνει στο Βόλο μια φάση. Ναι. Όντως, ναι. Και με τη Λάρισα και με εσάς ήταν πολύ καλός ο Άρης. Εμείς κάναμε τελικές. Έξι. Δεν είναι εκεί το θέμα. 6-3 γκολ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είχαμε καλή εικόνα. Δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο ήταν σοβαρή. Στο πρώτο, ναι. Στο δεύτερο ήταν καλύτερος ο Άρης. Στο δεύτερο, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς κάναμε μια πολύ κακή προετοιμασία. Με τον προηγούμενο προπονητή μας. Γι' αυτό και τον έλαξα στην προετοιμασία. Δηλαδή 8 Ιουλίου ήρθε, 7-6 Ιουλίου, 6 Αυγούστου συζητήσαμε και έφυγε. Αλλά είδα εγώ τι γίνεται. Εκεί είναι θέμα γνώσεων του περιβάλλοντος της ομάδας. Δηλαδή εκεί έπρεπε ο Διαμαντόπουλος, οι υπόλοιποι να δούνε ότι γίνεται στην προετοιμασία. Να βλέπουν ορισμένα πράγματα. Το ίδιο και εγώ τα βλέπω. Συζητάω. Όταν δω εκεί παρεμβαίνεις. Εκεί έχεις την ευθύνη εσύ γιατί αυτοί οι προπονητές όλοι, όπως και οι ποδοσφαιριστές, θα σηκωθούν και να φύγουν και θα μείνουν οι οπαδοί να κλαίνε και πρώτα απ' όλα θα κλαίει ο ιδιοκτήτης. Σωστό. Το καταλάβατε. Αυτοί όλοι που λένε οι προπονητάρες και το ένα και το άλλο, αφού όλοι τους βλέπετε, φεύγουν, πάνε σε άλλη ομάδα και την πρώτη ομάδα που θέλουν να κερδίσουν είναι αυτοί που ήταν προηγούμενοι. Προηγούμενη. Η μήνυση τώρα του Βελή, τι ώρα κατατίθεται για να κλείσουμε με αυτό. Δεν μπορείτε. Όχι, θα μιλήσουμε τώρα. Α, δεν μίλησα. Τώρα έχω διακοπή. Ωραία. Το καταλάβαμε ότι έχετε διακοπή. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σα. Δεν σταματήσατε. Τρεις ώρες άνετα. Είναι σταμάτητος. Δεν έκανα την ερώτηση ποιον προβλέπει πάω και ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα. Θα τελειώναμε μεθαύριο. Φίλε, σου είπε, έχουμε κάτι υποθέσεις του. Εντάξει, είναι ο μόνος που έχει υποθέσει του Μαρινάκη και έχει υποθέσει του Σαββίδη. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο one and only. Άρα είναι καλός. Φίλε, είναι καλός. Να είναι καλός τώρα, ό,τι και να λέμε. Καταρχήν, αν δεν ήταν τόσο καλός νομικός, πιστεύεις ότι θα έλεγε όλα αυτά που λέει. Ναι, με τον Κούγια μετά από ένα σημείο, λες, ό,τι και να κάνω. Στο τέλος θα με κερδίσει τα δικαστήρια. Οπότε, δεν παίρνει τον κόπο. Φυσικά, ρε φίλε. Δεν βγάζει καμιά ανακοίνωση, κανένα τέτοιο και σταματά μετά λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, δύο ειδήσεις μας έδωσε. Ναι. Μάλλον μία. Σχολεία δύο έδωσε. Δύο. Βέβαια. Η μία ήταν του Βελίδη. Ότι θέλει να κάνει μία. Βασικά πολλές έδωσε. Μία έδωσε του Βελίδη. Ναι. Μία έδωσε του Σαββίδη τις υποθέσεις. Μία έδωσε. Μία έκανε κριτική στον Μπράγκο. Ξεφώνησε τον Άρη. Ποδοσφαιρική κριτική. Ποδοσφαιρική κριτική. Έκανε σαν φίλα λίγο με τα πέρα τη Λάρισα δεν τα βλέπει καλά. Λοιπόν, δίνουμε ένα τριήμερο. Τριήμερο. Δύο διανυκτερεύσεις. Πεύκη Deluxe Residences 26 και 27 Οκτώβρη πηγαίνετε Κουτρόπουλη. Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. Είναι εκπληκτικό το δώρο.
στέλνετε μηνυματάκια, φέρνει και ένα όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 5426. Έχει στείλει ο Γιάννης, έχει στείλει ο Νίκος, έχει στείλει και η Ειρήνη, μας στείλει και την καλημέρα της. Ωραία. Και ένα μήνυμα και όμως, παιδιά, οι επίσημες αργίες του γερμανικού κράτους είναι πιο πολλές από τις ελληνικές. Είναι όντως. Θα εκπλαγείτε, λέει το Βιτσόσκυλο. Σοπα, δεν το γνωρίζαμε, ευχαριστούμε τον φίλο που μας ενημερώνει. Ωραία. Είπαμε. Δίκλινο δωμάτιο, δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες πάτε εκεί, Κουτρόπουλε. Είναι σήμερα, παιδιά, όχι σε δύο χρόνια. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, πάω αμέσως στο break. Θα το κάνω πολύ, πολύ, πολύ σύντομο, γιατί έχουμε πολύ σημαντική συνέντευξη από Άρη που ακολουθεί αμέσως μετά. Να ανεβάσω. Εδώ είμαστε, Τρόικα. Θυμίζουμε, έχουμε δωράρα σήμερα. Δύο διανυκτερεύσεις, τρεις μέρες, τριήμερο δηλαδή, 26-27 του μηνός, δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. Πεύκη Deluxe Residences στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής, και όσοι δεν κερδίσατε θα μπορέσετε να πάτε με 50% έκπτωση 23-74-062-222. Μήνυμα πάντως, Χρήστα, δεν κατά τύχη έπεσε ένα βιντεάκι σας από το καλοκαίρι με έναν αριθμολόγο που έκανε προβλέψεις για φέτος. Δεν μπορώ να πω γκουρού, ο τύπος γκουρού. ΠΑΟΚ είναι όμως. Ο αριθμολόγος είναι ΠΑΟΚΤΙΣ, προς ενημέρωσή σου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με συνέντευξη. Φαντάζομαι δεν θα είναι. Θα μιλήσουμε κανονικά τώρα με τον κύριο Τερζή, τον Ντόλι Τερζή, τον βοηθό του κύριου Ένινγκ, μέχρι πρώτην ως πρώτο προπονητή στον Άρη. Κύριε Τερζή, τι κάνετε? Καλημέρα σας, όλα καλά, εσείς? Καλά είμαστε, ακόμα καλύτερα είμαστε από χθες, είναι η αλήθεια. Και εμείς το ίδιο. Έτσι. Ήταν αγχωτική η νίκη, γενικά το παιχνίδι αυτό είχε ένα άγχος, έτσι? Εντάξει, κάθε παιχνίδι που είναι στο γκολ, έτσι όπως ήταν τώρα το χθεσινό που ήταν 0-1, εφόσον δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις φάσεις που βγάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, για να το κάνουμε 0-2, για να το έχουμε το μυαλό μας έτσι λίγο πιο ήσυχο, να μην είμαστε στα τελευταία λεπτά με το άγχος και με την πίεση. Σίγουρα όταν φτάνει μέχρι το 95, στα 5 λεπτά που είχε κρατήσει η καθυστέρηση ο διαιτητής, σίγουρα είναι αγχωτικό, σίγουρα είναι η πίεση μεγάλη, αλλά από εκεί και πέρα σημασία έχει ότι πήραμε μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Το σημείο αυτό που λέτε εσείς το επισήμανε και ο κύριος Ένινγκ, ότι είπε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι αφήσαμε το παιχνίδι να διεκδικείται μέχρι την τελευταία φάση, γιατί είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να το τελειώσουμε. Τελικά είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα τύχης, τι απ' όλα είναι? Γιατί ο Άρης έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και νομίζω και στα παιχνίδια, όπως ήταν και εσείς πρώτος προπονητής, ειδικά να μιλούσαμε με τον κύριο Κούγια πριν, είχε 24 τελικές με τη Λάρισα και έχασε. Είχε 23 τελικές με τον Όφη, έφερε ισοπαλία. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο σήμερα είναι να μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να δημιουργήσεις φάσεις. Περισσότερες ομάδες δεν μπορούν να δημιουργήσουν, κάνουν 3-4 φάσεις όλο το παιχνίδι. Το σημαντικότερο που είναι και το δύσκολο, εμείς το κάνουμε εύκολο. Εμείς δημιουργούμε πάρα πολλές φάσεις. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική μας ενέργεια, ίσως να έχουμε και λίγο την τύχη παραπάνω με εμάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτός είναι ο παράγοντας ο οποίος δεν μπορούμε να κάνουμε το εύκολο τον γκολ. Από τη στιγμή που βγάζουμε τόσες πολλές φάσεις σε κάθε παιχνίδι, και χθες ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο βγήκανε πάρα πολύ καλές ενέργειες, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς ή για κακή εκτέλεση, τελική εκτέλεση, τελευταία στιγμή λόγω τύχης, λόγω καλής ικανότητας του τερματοφύλακα, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα, γι' αυτό και φτάσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να είναι ένα παιχνίδι με πίεση, με άγχος, για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Και είναι και μια ειρωνία της τύχης, αυτό που το έβαλε ο Ιντέκη ήταν offside. Δηλαδή, λες, δεν γίνεται. Εντάξει. Εντάξει, ο Ιντέγκε είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ναι. Χθες ήταν από τους κορυφαίους για τη δική μου την άποψη. Απασχολεί δύο αντιπάλους. Είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ το μυαλό τους στον Ιντέγκε. Αφήνουν κάποια άλλα πράγματα για να έχουν εκεί την προσοχή τους. Τρέχει, κάνει πολλές κινήσεις, μαρκάρει. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ τρέξιμο μέσα στο παιχνίδι, που δεν το περιμένει συνήθως από το φορ της ομάδας. Τρέχει πάρα πολύ. Τα φορ, ναι, είναι στατικά. Ο Γκέγκ έχει πολλή κίνηση. Βοηθάει και στο αμυντικό το κομμάτι πάρα πολύ.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον αρέσει να δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω αυτή η εύνοια που δεν έχει, η κακή τύχη, κάποια στιγμή να τον γυρίσει και αυτές οι φάσεις έτσι να πηγαίνουν μέσα και να μας βοηθάει ακόμα περισσότερο και με το σκορ. Πάντως, χθες πέρα από τον Ιντέγε, νομίζω ότι γενικότερα υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη που ξέρουμε ότι έχουν ικανότητες. Θα πω εγώ ονόματα, δεν χρειάζεται να σχολιάζετε εσείς. Δηλαδή, χθες πραγματικά είδαμε το Ματίγια να προσφέρει και να παίζει όπως πρέπει να παίζει. Είδαμε μια πολύ καλή παρουσία του κεντρικού διδύμου στα μπακ. Είδαμε πολύ βελτιωμένο, κατά την άποψή μου, το Σούντγκρεν σε σχέση με θεματάκια πολύ σημαντικά και λάθη που έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Παρόλο, και εδώ θέλω να το συζητήσουμε μαζί, παρόλο που ξέρω ότι το είχατε επισημάνει και εσείς, αυτό το περίφημο του να βγαίνει να μαρκάρει τον παίχτη που πάει να κάνει τη σέντρα, όπως μπήκε τον γκολ της Λάρισας, παραδείγματος χάρη, το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά. Τον είδαμε λίγο πιο συγκεντρωμένο. Γενικότερα, είδαμε λίγο πιο σφιχτή την ομάδα χθες. Είχε μιλήσει πέσα στη βδομάδα και είχε κάνει και κάποια πράγματα στην προπόνηση ο Μίκαελ όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τα είχαμε επισημάνει, τα είχαμε συζητήσει και πριν κάνει την πρώτη προπόνηση τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα να πω ότι και ο Ροζ και ο Βέλεζ, μια και μιλήσατε με ονόματα για το κεντρικό μας δίδυμο, ήταν πάρα πολύ καλή εχθές και στα άλλα παιχνίδια ήταν καλή, απλά εχθές κόψανε αυτές τις αφέλειες ή αυτά τα εύκολα τα λάθη. Όσον αφορά για το Σούγκρεν, γνωρίζαμε, ξέραμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στη Σουηδία, όταν έπαιζε στην ομάδα του στην ΑΕΚ, παίζανε με εντελώς διαφορετική διάταξη. Ήξερε πάντα ότι από πίσω του, ναι, ήξερε ότι θα έχει το δεξιό, τον κεντρικό αμυντικό της πλευράς που τον καλύψει. Σίγουρα θα χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής στην καινούργια διάταξη που παίζει η ομάδα μας, έτσι, γιατί δεν έχει καμιά σχέση το 3-5-2 με αυτό που παίζουμε εμείς εδώ πέρα. Του τα δείξαμε, του τα είπαμε, του τα είπε και ο Μίκαελ, αρχίζει να καταλαβαίνει. Χθες ήταν πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα τα παιχνίδια. Και όσον αφορά τώρα για τους άλλους ποδοσφαιριστές που είπατε, είναι όλοι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, το ξέρουμε, έχουν τεχνική, έχουν τρεξίματα. Χθες ήταν σε πάρα πολύ καλή ημέρα τα δύο τα παιδιά στο κέντρο. Και είναι πολύ μεγάλη και σημαντική βοήθειά τους όταν αυτοί πηγαίνουν καλά, αμέσως η ομάδα παίρνει πάνω της. Ο Σάσα είναι η λύση για τα μπακ. Τα ακραία όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως υπήρχε χθες με τον Γκόρχουτ. Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα προετοιμάζουμε πριν από το παιχνίδι. Είναι κάποιες κουβέντες που κάνουμε από τη στιγμή που δεν ήταν τυχαίο λοιπόν να πάει εκεί ο Σάσα. Αυτό για να το ξέρει, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί στην αρχή λένε, α, βάζει τον Σάσα μπακ, γιατί τον βάζει μπακ. Εμείς που έχουμε παρακολουθήσει τον Σάσα πριν τον πάρουμε στην ομάδα μας, γνωρίζουμε ότι στην ομάδα που έπαιζε στη Λουτρογκόρετ στη Βουλγαρία υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία κατά ανάγκη είχε παίξει και δεξής αμυντικός και δεξί μπακ δηλαδή, αλλά είχε παίξει και αριστερό μπακ και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όταν έπαιζε η Λουτρογκόρετ είτε στο Europa League είτε στο Champions League. Το ξέραμε, το γνωρίζαμε και ήταν μια λύση στο μυαλό μας εφόσον χρειαζόταν όπως έγινε χθες με την αναγκαστική αλλαγή του Κόρχουτ. Χθες πάντως ήταν και πιο σταθερός, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό ακριβώς, ο τερματοφύλακας. Ο Έμαν έδειξε μια μεγαλύτερη σιγουριά γενικότερα στις επεμβάσεις του και τις εξόδους ήταν κανονικά. Γενικά νομίζω ότι τον πήγε τον Άρη το παιχνίδι με εξαίρεση την ολοκλήρωση των φάσεων στην επίθεση. Ο Έμαν είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ καλά στην προπόνηση. Σίγουρα δεν έχει την εμπειρία. Δεν έπαιζε σε υψηλό πρωτάθλημα, ήταν στη Β' Αυστρίας. Από εκεί και πέρα όμως προχθές γύρισε από την Εθνική, έκανε καλά παιχνίδια, άσχετα αν έφαγε πάρα πολλά γκολ. Ήταν πάρα πολύ καλή αντίπαλος ομάδα, η Αγγλία. Ο Έμαν ήταν από τους διακριθέντες και είχε πιάσει και πέναλτι και τις τελευταίες δύο προπονήσεις και την Πέμπτη και την Παρασκευή είχε πάει πάρα πολύ καλά στην προπόνηση, εμείς το περιμέναμε. Εχθές μας βοήθησε και στις στατικές φάσεις, βγήκε 2-3 φορές, καθάρισε τη φάση και έδωσε μεγάλη ανάσα στην άμυνά μας. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει στην προπόνηση, σίγουρα πρέπει να το στηρίξουμε. Από τη στιγμή που έτσι όπως έγινε η περίπτωση με τον τραυματισμό του Χουλιάν είναι μόνος του, άρα πρέπει να τον βοηθήσουμε και αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε και κάθε μέρα με τον Έμαν. Θεωρείτε ότι χθες ο Άρης έδειξε ότι πραγματικά ήταν άδικη η διαφορά που είχε με την Ξάνθη στη βαθμολογία, ότι ήταν κάποιες συγκυρίες που έφεραν την κατάσταση σε αυτή τη βαθμολογία?
Εντάξει, νομίζω ότι και αυτό που είπατε και εσείς πριν και στο παιχνίδι με τον Όφη που ήρθε ισοπαλία στο γήπεδο μας, αλλά και στο παιχνίδι με τη Λάρισα, στα δύο αυτά παιχνίδια δημιουργήσαμε γύρω στις 45 με 50 φάσεις, έτσι, εκ των οποίων οι μισές ήταν τουλάχιστον μέσα από τη μικρή περιοχή, τη βγάλανε πάνω στη γραμμή ή δοκάρι ή ο τερματοφύλακας έκανε τρομερές επεμβάσεις. Νομίζω ότι αυτοί οι βαθμοί μας λείψανε, αυτή είναι η διαφορά μας με την Ξάνθη. Όσον αφορά το παικτικό και την ποιότητα, έτσι δεν το συζητάμε, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά από εκεί και πέρα ίσως αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί στην τελική μας ενέργεια και με τον Όφη και με τη Λάρισα, αλλά ακόμα ίσως αν είχαμε διαχειριστεί λίγο καλύτερα το παιχνίδι στη Τούμπα στα τελευταία λεπτά, νομίζω ότι η βαθμολογική μας συγκομιδή θα ήταν εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τη συνέχεια, είναι όντως τώρα πιο βατό το πρόγραμμα ή είναι η μεγαλύτερη παγίδα αυτή για ένα προπονητή? Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυσκολία τους. Βέβαια ο βαθμός δυσκολίας σε κάποια άλλα παιχνίδια όπως παράδειγμα με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ είναι σίγουρα πιο δύσκολα. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε σίγουρα προσεκτικοί, πρέπει να ετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά αυτή τη βδομάδα. Δεν υπάρχει στο μυαλό μας κάτι άλλο εκτός από τη νίκη. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλή μετά τη χθεσινή τη νίκη, τους τρεις βαθμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αρχής γενομένης στο παιχνίδι της Κυριακής και να κοιτάμε πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να ανέβουμε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για τον νέο προπονητή του Άρη, είστε δίπλα του φυσικά από το πρώτο λεπτό. Ποιος είναι ο Ένινγκ τελικά, είναι όντως, τον βλέπουμε πάντως και με τα μέσα ενημέρωση και γενικότερα είναι θετική η αύρα που βγάζει στη πρώτη του ξεκίνημα, βέβαια βοηθάει και η νίκη σε αυτό πάντα. Εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς προσπαθούμε να τον κάνουμε να νιώσει άνετα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να προσπαθούμε να τον δώσουμε όσες πληροφορίες παραπάνω γίνεται για να μπορέσει να μάθει ακόμα καλύτερα την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Θα πρέπει να μάθει πολύ καλά τους ποδοσφαιριστές του και οι ποδοσφαιριστές να μάθουν το τι ζητάει ο Μίκα. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε δίπλα του, προσπαθούμε να, όσο το δυνατόν γρηγορότερα να το καταλάβει, έτσι να καταλάβει και τους παίκτες, να καταλάβει τα χαρακτηριστικά του κάθε ποδοσφαιριστή, έτσι ώστε για να μπορέσει να τους αξιοποιήσει και καλύτερα. Είμαστε καθημερινά ώρες μαζί, συζητάμε, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε και αυτό θα κάνουμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Μια ερώτηση, γιατί μου το στέλνει φίλη, αν υπάρχει θέμα με τις κράμπες και όλα αυτά, υπήρχε κάποιος λόγος που έγινε αυτό στο τέλος, το θεωρείτε φυσιολογικό, εσείς βλέπετε και τα εργομετρικά των παικτών, ξέρετε καλύτερα, έχει θέμα τελικά ο Άρης πάνω στο κομμάτι? Εμένα δεν μου δίνει την αίσθηση ότι έχει θέμα, με την έννοια που το λέει εδώ ο φίλος, ότι είχε δηλαδή πρόβλημα φυσικής κατάστασης ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς που βρισκόμαστε από την πρώτη μέρα και που ελέγχουμε καθημερινά με τα GPS τους ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ίσως καμιά φορά συμβαίνει λόγω της πίεσης που υπάρχει, γιατί το χθεσινό το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο από πλευράς στο μυαλό μας, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε, γιατί γνωρίζαμε ότι δεν είναι καλή η κατάσταση. Αυτό σε συνδυασμό με τη μεγάλη την προσπάθεια και την πίεση μέσα του αγώνα, ίσως φέρνει κάποια τέτοια αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο θέμα εμείς. Όχι, είμαστε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Πείτε μου και κάτι επί προσωπικού. Ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά μετά την αποχώρηση του κυρίου Παντελίδη. Υπήρξαν μετά δύο ήττες. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι το σύνολο σχεδόν τα σχόλια που γίνονται από τον κόσμο είναι θετικά για εσάς. Είναι μια ικανοποίηση επί προσωπικού. Η ικανοποίηση για μένα είναι όταν κερδίσει η ομάδα. Όταν πηγαίνει καλά η ομάδα. Το ότι ξεκινήσαμε καλά και είχαμε μετά δύο αποτελέσματα τα οποία ήταν ήττες, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε και σε αυτά τα δύο τα παιχνίδια να κερδίσουμε, και με τη Λάρισα και με τον Ολυμπιακό. Στο μάτς με τη Λάρισα, στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, αφού στο πρώτο είχαμε ένα τέταρτο που ήμασταν λίγο χαμένοι εκεί που έγινε και η ισοφάριση, στο δεύτερο ημίχρονο εμείς νομίζω ότι κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε, έτσι. Το έχω ξαναπεί ότι κάναμε τρομερές φάσεις, στο γήπεδο δεν περάσανε το κέντρο οι αντίπαλοι, εκπληκτικές αποκρούσεις από τον τερματοφύλακα, δοκάρια πάνω από τη γραμμή, δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ, νομίζω ότι κάναμε τα πάντα. Ναι. Και όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι, όσον αφορά το τακτικό το κομμάτι. Είχαμε όμως δύο ενέργειες οι οποίες, ας πούμε, θα στήσαμε σε δύο σέντρες, δύο περιπτώσεις δεν μαρκάραμε καλά.
μας έφυγε αυτοσυγκέντρωση και χάσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν μας προβλημάτισε εκεί τη μέρα. Δεν ήταν όπως άλλα παιχνίδια που κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, για μένα το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κερδίζει η ομάδα, να πηγαίνει καλά η ομάδα για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στους στόχους μας. Έτσι, και έρχεται και το κύπελλο σιγά-σιγά. Φαντάζομαι είναι και αυτός στόχος για τον Άρη. Είναι και αυτός, είναι βεβαίως, είναι στόχος και μεγάλος στόχος. Δεν τα καταφέραμε πέρσι. Είχαμε ένα άσχημο παιχνίδι στον Εργοτέλη, στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα όμως το μυαλό μας είναι και στο κύπελλο. Βέβαια, όταν έρθει εκείνη η ώρα, όταν έρθει εκείνο το παιχνίδι. Αλλά σίγουρα ο Άρης πρέπει να είναι μέσα και στο κύπελλο, να είναι μέσα και στο πρωτάθλημα. Η στόχη δηλαδή θα πρέπει όσο το δυνατόν να προσπαθούμε να είμαστε κοντά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά λοιπόν, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον coach Terzi. Έχουμε άλλη μια συνέντευξη σίγουρα, θα δούμε αν έχουμε και δεύτερη. Θυμίζω το διαγωνισμό για ένα τρίμερο. Πες το. Με δείχνει δύο ώρα, καλό είναι. Σωστό. Πεύχει Deluxe Residences. Είναι και δύσκολο, το παραδέχομαι. Εντάξει, πεύχει, άμα το δεις, είναι πάνω στο δρόμο του Πευκοχωρίου. Στο δεξί σου χέρι, Κώστα, μπαίνεις και κάνεις κατευθείαν φωτιά στην πισινάρα. Θα το βρω κατευθείαν. Θα το βρεις κατευθείαν. Τα δωμάτια είναι ακριβώς μπροστά. Βγαίνεις από το δωμάτιο, Κώστα, και είσαι ακριβώς μπροστά στην πισινάρα. Βρέχεις το ποδαράκι σου. Έχω δει διαφήμιση και είναι φοβερά. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πεύκη Deluxe Residences. Τριήμερο, δύο διανυκτερές, παιδιά. Και 26 θα μείνετε και 27. Όχι μία και ξεπέτα και γεια σας. Και πρωινό. Και θα φάτε. Σήμερα σε 20 λεπτάκια FM και ενώ το ονοματιφώνημό σας βασικά, αν θέλετε, στείλτε και ένα μήνυμα. Η κλήρωση 2 παρα 5 FM κενό, το μήνυμα στο 545-26. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα η Pizza Mr. Gold. Είτε είστε μόνος, είτε με παρέα, είτε βλέπετε ταινία, ή έχετε κάποιο πάρτι ή οτιδήποτε, ή απλά αν πεινάτε. Αν πεινάτε. Συμβαίνει και αυτό, τα βράδια ειδικά. Ναι. Λοιπόν, παίρνετε ένα τηλέφωνο 2310-62-85-86. Μεσολογίου 2 σικές είναι η Pizza Mr. Gold. Εξυπηρετεί μέχρι και το κέντρο. Έτσι είναι, Χρήσανθε. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πέρα από πίτσες όλων των ειδών, ακόμα και διέτης, υπάρχουν και φαγητά, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Και ρωτήστε κάθε μέρα για το μενού. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες πίτσες 12,5. Όλα είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές και φυσικά σε άριστη ποιότητα. Πίτσα Mr. Gold, Μεσολογίου 2 Σικές, 2-3-10-62-85-86. Μαζί μας και η Ότο Καλογεράς. Όποτε είναι να κάνετε ταξιδάκι, τώρα που θα πάτε τα τριημεράκια σας, είτε κερδίσετε στο Pepsi Deluxe Residences είτε αλλού, θα πάτε να κάνετε και έναν υπεύθυνο έλεγχο, Ότο Καλογεράς, με ασφάλεια να πάτε το ταξιδάκι σας. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις ανοπείο βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, σε Σπερίνου 19, Παλαιά Σημαϊκή Οροκάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανίων στην Θέρμη. Otokalogeras.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε γρήγορα. Με το κινητό, ναι, ναι. Για να μην έχετε θέματα, ναι, ναι. Θα πάτε στο Repair Store. Repair Store. Αν έχει χαλάσει η μπαταρία, αν έχει σπάσει η οθόνη, αν έχετε πρόβλημα φόρτιση του κινητού ή αν έχετε θήκη και τζαμάκι. Ο Κώστας θέλει τζαμάκι. Για να προστατεύσετε το τάμπλετ στο κινητό. Τζαμάκι πρέπει να πάρει, θα σπάσει το κινητό. Αξεσουάρ για τα τάμπλετ, για λάπτοπ και όλα τα σχετικά. Τρία καταστήματα. Οπότε έχετε και επιλογές ανάλογα που βρίσκεστε. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλίσσης Όλγας 140, εκεί στη γειτονιά μου, και Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Υπάρχει το repairstore.gr. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μας έβγαλε λίγο ο Αλέξης Κουλιάς εκτός προγράμματος. Μιλούσε 50 λεπτά, δεν πειράζει. Υπάρχει ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24. Συναντήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το πρωί. Με ποιον? Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τυχαία. Το Μέγαρο Μαξίμου. Τυχαία. Μεταξύ άλλων και ψηλά στην ατζέντα ήταν το θέμα της Νέας Τούμπας. Ξεκαθάρισε ο Ιβάν Σαββίδης το αυτονόητο. Πρέπει να το λέει στην Ελλάδα το αυτονόητο. Ότι θέλω να το κάνω μόνος μου, εγώ με δικά μου λεφτά. Ξεκαθάρισε ο Ιβάν στον πρόεδρο. 30 εκατομμύρια για την υπογειοποίηση δεν θέλω. Θα δώσει και η περιφέρεια. Μην τα λέτε αυτά. Ζήτησε απλά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές. Αυτό ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης. Θα δώσει και η περιφέρεια, άλλο. Θα δώσει, να ξέρεις. Ναι. Όλοι θα δώσουν. Θα βάλει και αυτός πολλά λεφτά. Σίγουρα θα, ναι, εντάξει. Χωρίς λοιπόν Ιβάν δεν γινόταν το γήπεδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όχι όμως δεν θα πάρει τίποτα, θα πάρει. Να δώσουν, ρε Χρήσανθε, εντάξει. Όχι, πρέπει, ρε φίλε. Απλά φυσικά περιοχή. Και πρέπει να δώσουν. Να γίνει, όχι, εγώ δεν είπα να μην δώσουν. Να δώσουν. Πρέπει να δώσουν. Φυσικά στην και πρέπει. Και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι γιατί. Να δώσουν και στους άλλους όμως. Να δώσουν και στους άλλους. Να δώσουν. Και η μεγάλη επένδυση που θέλει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στο Παλιούρι. Και επίσης εκεί υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα. Και θα παραμείνουν. Θα ακολουθήσει και ρεπορτάζ στο ΠΑΟ 24. Εξετάζει για το Μαωρίσιο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα λογικά το απόγευμα.
Πολύ γρήγορα προσπέρασε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Που δεν θα έβγαινε ποτέ. Το αναλαμβάνω μόνος μου. Ποιο? Τρέχω για να πάμε συνέντευξη. Αυτό τα λέω έτσι. Α, εντάξει. Εξετάζει για το Μαωρίσιο, θα ξέρουμε μέχρι το βράδυ τι ακριβώς έχει. Ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε ο Μαωρίσιο. Αντίθετα, έπαιξε ο Βιερίνια. Νομίζω σημάδεψε το χθεσινό μας της Τούμπας και πρεμιέρα ντεμπούτο μάλλον Στοχ. Ήταν καλός. Ντεμπούτο Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ φέτος μετά από 10 μάτς, το 11ο, διατηρεί ανέπαφη την αιστεία του. Και έφυγε ο προπονητής και ο φύλακας. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 μάτς με τη Λαμία, έχει 5 νίκες, δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ από τη Λαμία. Στα 5 μάτς αυτά. Έγινε. Τώρα εγώ φταίω που θα το πω. Εντάξει. Όχι, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ και 45. Ναι, δεν είναι δικιά σας ομάδα η Λαμία, να ξέρεις. Να το. Ποιο. Λοιπόν, στο μπάσκετ να πούμε ότι ναι, ο Ιωνικός Χρήσαθ κέρδισε τον Άρη. Ο Άρης έπεσε χωρίς Μποχορίδη και χωρίς Μόρις, χωρίς περιφέρεια. Και απορώ με τους Αριανούς που λένε έχουμε ελλείψεις. Ναι, ρε παιδιά, δεν παίζαν οι δύο καλύτεροι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Παναθηναϊκό, πάλεψε, έβγαλε ανακοίνωση. Πώς, με πόσους πόντους? 16, 14. 30 είχανε. Όσο είχαν δηλαδή, ναι. Ναι. Στο τέλος μειώθηκε, έβγαλε ανακοίνωση για διαιτησία και έβγαλε και μια ανακοίνωση για το θέμα του Γιάνκοβιτς. Γιατί κυκλοφόρησε ότι έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Γιάνκοβιτς. Το έγραψε ο Γιάννης, ο φίλος μου. Στέργιο. Ναι. Αλλά δεν έκλεισε. Ο Γιάννης έγραψε ότι είπε όχι στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Ότι είπε όχι στον Άρη και πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί το πληρώνει εξωαγωνιστικός παράγοντας. Ναι. Στον Ηρακλή. Ναι. Κάτι δεν τον κάνω τον Γιάνκοβιτς στον Ηρακλή. Ποτέ δεν υπάρχει. Προς ενημέρωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ναι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει για την αποβυγή λανθασμένων συμπερασμάτων και εντυπώσεων. Να διευκρινίσουμε ότι για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν υφίσταται θέμα Γιάνκοβιτς, είναι απόλυτη η ΠΑΕ. Ποιον έχει μάνατζερ ο Γιάνκοβιτς? Εμένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο καλύτερο. Λοιπόν, αυτό που βγαίνει τώρα, ποιον έχει μάνατζερ? Πάλι εμένα. Το αποτέλεσμα τη αγωνιστική, τουλάχιστον όσον αφορά στο Βορρά, πέτυχε ο Ηρακλής, ο οποίος τρίτη σερί νίκη, κέρδισε με στη Λάρισα. Ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είχαμε πει. Έκανε καλή εμφάνιση όμως, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, πέτυχε κρίσιμα σουτ, βοηθάει με την εμπειρία του. Σωτήρη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλησπέρα. Νομίζω ότι είσαι ο πιο αδικημένος. Καλό σουτέρ τριών πόντων που δεν τον έχουμε σε υπόλοιψη, αλλά τον βλέπουμε να βάζει συνέχεια τρίποντα. 3 στα 5 είχε. Αυτό λέω, βάζει συνέχεια. Εντάξει, εξαπανέκανε το δυνατό μου σημείο, ήταν το σουτ. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι που με χαρακτηρίζει. Τώρα, ξέρετε, στον αθλητισμό υπάρχουν κακές μέρες, υπάρχουν καλές μέρες. Ευτυχώς το Σάββατο ήταν μια καλή μέρα και για μένα και για την ομάδα. Είναι αυτό που λέτε εσείς οι παίκτες, Σωτήρη, το κλισέ, ότι το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, έτσι, και ο Ηρακλής κερδίζει αυτή την περίοδο. Εντάξει, είναι όντως κλισέ, αλλά ισχύει. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να κερδίζει η ομάδα σου. Mm. Κανείς δεν θυμάται μια καλή εμφάνιση όταν η ομάδα χάνει. Σωστά. Δεν έχει την ίδια χαρά όταν παίζεις καλά και η ομάδα σου χάνει. Από την ένα, η ομάδα σου κερδίζει και δεν έχεις παίξει καλά ή έχεις παίξει λίγο καλά, όλα φαίνονται καλύτερα και χειρότερα. Σωστά. Εσείς τώρα, έτσι όπως πηγαίνει η σεζόν και έχει ξεκινήσει, παίζετε όλο ένα και καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε το Ρέθυμνο που εκεί δεν είχαμε και εικόνα και δεν πήγε καλά το παιχνίδι, η ομάδα βελτιώνεται. Εντάξει. Πραγματικά το εκτός του Ρέθυμνου το κύπελλο το θεωρώ μια παρένθεση. Οπότε αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ήταν μέσα στο Περιστέρι, που η ομάδα ήταν ανέτοιμη, μετά από μια εβδομάδα με τραυματισμούς απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο και δεν έπαιξε καλά και έχασε. Mm. Νομίζω ότι κάθε εβδομάδα η ομάδα παρουσιάζει μια βελτίωση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο. Να παρουσιάζει βελτίωση και να κερδίζει τις νίκες και να παίρνει τις νίκες που πρέπει, ώστε να κερδίζει χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να κερδίζει χρόνο ώστε με τη δουλειά και με την προπόνηση που κάνει η ομάδα και προπονείται και βελτιώνεται. Να μην πω το Δεκέμβριο, να πω τον τέλη Νοεμβρίου, να πω Δεκέμβριο, η ομάδα θα παίζει αυτό που πρέπει να παίζει. Η αλήθεια πάντως είναι, και αυτό το λένε εντάξει και οι αντικειμενικοί παρατηρητές της Λίγκας και οι ουδέτερ και τα λοιπά, είναι ότι ο Ηρακλής φέτος έχει πραγματικά μια καλή ομάδα, έτσι, έχει ένα καλό σύνολο. Ναι, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι, γιατί ξέρετε, ακούω και διάφορα ότι ναι, οι ξένοι είναι απαραίτητοι, κάνουν τη διαφορά στις ομάδες, αλλά το μεγάλο νομίζω το τέρμα του Ηρακλή και αυτό που ξεχωρίζει και ανεβάζει λίγο την ομάδα σε level είναι ότι υπάρχει καλός κορμός Ελλήνων. Σίγουρα. Καλοί Έλληνες θα κρατήσουν την ομάδα στα δύσκολα, θα συμβουλέψουν τους Αμερικάνους εκεί που πρέπει, θα διαχειριστούν μια ήττα, θα διαβάσουν διαφορετικά ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
θα βάλουν τα σουτάκια τους στο παιχνίδι το δύσκολο το εκτός έδρας. Εσύ έβαλες 9 πόντους, ο Κακαρούδης 9, ο Ζάρας 6. Εντάξει. Ο Καβαδάς τώρα αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά. Ο Καλαϊτζίδης παίζει τις άμυνές του, βάζει το σουτ που χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή έχουμε μια... Θα βάλω μια εξάδα Ελλήνων μαζί και με τον Φώτη, που, ο οποίος είναι νεαρός φερέλπης, ναι, το Φώτη και το Γιωργαλά. Έχουμε μια εξάδα Ελλήνων παιχτών, οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν κάθε εβδομάδα να είναι κάποιο άλλο παιδί μπροστά και να συμπληρώσουμε και συμπληρώνουμε ακριβώς την ομάδα των ξένων, οι οποίοι όπως και να έχεις όλες τις ομάδες είναι που είναι πρωταγωνιστές. Ναι. Γενικότερα πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, υπάρχει ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι? Εντάξει, είναι ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι. Υπάρχει ένα γκρουπ με τις ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη, οι οποίες έχουν μια παραπάνω ποιότητα. Και μετά μπορείς να βγεις από δεύτερος, τρίτος έως και να πέσεις. Δηλαδή η διαφορά των ομάδων που θα πέσουν έως στα play-off πιστεύω θα είναι 2-3 νίκες. Και μετά μία με δύο νίκες διαφορά θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πούνε τετράδα ή θα είναι στα play-off. Σωστά. Σωτήρη, για σας είναι δύσκολο προφανώς το ότι επομίζεστε φέτος μια ευθύνη, ένα έτσι χρέος, έναν όρκο απέναντι σε όλο τον Ηρακλή, σε όλο το σύλλογο, γιατί το ποδόσφαιρο παίζει σε μια ξένη γι' αυτό κατηγορία, το βόλεϊ έχει τα δικά του προβλήματα, ο κόσμος βρίσκει μια διέξοδο στο μπάσκετ, έτσι, και αυτό φάνηκε και στη Λάρισα, φαίνεται στα sold out παιχνίδια στο Ιβανόφιο, στο Ρέθυμνο, στο Περιστέρι, δηλαδή ο κόσμος εξακολουθεί αυτό. Σας φορτώνει καθόλου με άγχος, με πίεση? Πώς το αντιμετωπίζετε? Να σου πω την αλήθεια, εγώ θα το έλεγα γλυκά ευθύνη. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει αυτό που είπες, αλλά όταν το Σάββατο μπαίνεις και στο παιχνίδι έχει 3.500 κόσμο να σε υποστηρίζει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος βασιμπολίστος και κάποιος αθλητής που να μην θέλει στο γήπεδο του 2.500 υποστηρικτές. Σίγουρα. Οπότε, ναι μεν είναι ευθύνη, ναι μεν πρέπει να δώσουμε το 100%, αλλά είναι και ένα ωραίο κίνητρο. Ναι, είναι, όλα αυτά είναι με το μέρος μας, έτσι. Ναι, στο τέλος της ημέρας είναι με το μέρος μας. Και εδώ που τα λέμε, και εντός έδρας είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, όταν έχεις και 200, 300, 500 άτομα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή να πηγαίνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα και κάθε στιγμή που μπήκαν και... Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, είναι σαν να έπαιζες εντός έδρας. Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο που έκανε την πρώτη νίκη. Πονηρό θα το χαρακτηρίζαμε. 20 πόντους ο κύριος Ζωάκης. Ακόμα ένα πονηρό παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολο ματς. Ο Πανιόνιος που θα έρθει εδώ πέρα δεν έχει κάτι να χάσει. Κάνει αλλαγές παιχτών, κάνει αλλαγές προπονητή. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Σωστά. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Κλοπ, είδες τι έγινε τώρα, να το πάμε γρήγορα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο πάλι. Η Λίβερπουλ είχε 17 διαδοχικές νίκες στην Πρέμιερ από πέρσι, κρατούσε το σέρι. Σταμάτησε στο Old Trafford. Σφαγή. Έγινε φάουλ στο κέντρο, λέει, και μετά έβαλε γκολ η Μάντσεστερ. Και ο Άτκισον, ο πιο έμπειρος διαιτητής της Αγγλίας, δεν πήγε καν στο VAR. Του το είπανε και δεν ασχολήθηκε, το πήρε πάνω του. Εντάξει. Στο 85 η Λίβερπουλ έκανε το 1-1. Και ήταν γκολ που τρώμε. Ποιοι εσείς, ποιοι είστε? Εμείς, United. Ναι, η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τι, δεν είναι? Έχεις δίπλα σου ένα παγωγό ο οποίος λέει ότι η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η United. Είναι, ρε, και η μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής. Καταλαβαίνεις αυτά. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ποιον έχεις δίπλα σου τώρα. Σταματάμε εκεί. Τα παιδιά που μεγάλωσαν με την προπαγάνδα του Μέγκα Χρύσανθε. Έτσι. Τον ονείρο. Ένα Ζάνας. Με τον Σωτηρακόπουλο παρέα. Λοιπόν. Που είναι Λίβερπουλ εδώ μεταξύ. Και χθες φώναζε. Αυτός κι αν είναι, ναι, αυτός κι αν είναι ο Χρήστος. Α, θα τον έχουμε στην εκπομπή αύριο. Καλή ιδέα. Στιγμή, ναι. Καλή ιδέα. Λοιπόν, τα μπασχετικά μας τα καλύψαμε σχετικά. να πούμε ότι ο Ηρακλής παίζει τώρα Σάββατο 4 παρατέταρτο με τον Πανιόνιο. Στο δεύτερο γκολ. Τι είναι αυτό, πάει στο δοκάρι. Η ευθύνη του Βάντερσον που χάνει και παλιά το Λιμιό. Τα κουνάρα. Εντάξει, είναι μεγάλη. Στο δεύτερο γκολ μπέλα χτυπάει στο δοκάρι. Τι να κάνει ο Βελίδης? Εγώ λέω το πρόγραμμα του μπάσκετ του μεταξύ και αυτή είναι το Βελίδη. Είναι ο Λιμιός Αλτικός, αλλά. Ο Βιερίνια δεν τον ακούσαμε ποτέ. Λοιπόν, επίσης το γεγονός, ένα από τα γεγονότα του διημέρου Στέργιο ήταν η επιστροφή του Βιερίνια, έτσι. Μετά από 188 μέρες. 6 μήνες. Δηλαδή γύρισε ο Βιερίνια και πήγε ο Σαββίδης στο Μητσοτάκι. Δύο γεγονότα φοβερά. Και μας είπε ο Κούγιος ότι έπαιζε μπάσκετ καλό. Αν και κοντός, λέει. Κοροϊδεύεις.
Κοροϊδεύεις. Όχι, αυτό είναι για Λαζόπουλο. Έπαιζα καλό μπάσκετ. Τώρα παίζει Λαζόπουλο, να σε ακούει, είναι, αν έχει διακοπή ακόμα, θα έχει θέματα. Λοιπόν, ο Άρης στο μπάσκετ, Χρήσανθε, τι γίνεται? Ο Άρης στο μπάσκετ. Ο Άρης στο μπάσκετ. Όλα καλά. Εσύ όπως μπασκετικός. Με ποιον παίζει τώρα, ξέρεις? Με ποιον παίζει ο Άρης στο μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Καληνύχτα δηλαδή. Μια χαρά είναι αυτό το παιχνίδι, ναι, για να γυρίσει και ο τέτοιος. Ο Μόρις. Για να γυρίσει δεν ο Μόρις. Θα παίξει ο Μόρις. Αυτό λέω, να μην παίξει ο Μόρις. Θα παίξει με τον Κολοσσό. Ο Άρης λοιπόν αυτός, αν ναι, είχε τον Μόρις και τον Ποχωρή, θα είχε κερδίσει και τον Ιωνικό και τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τι ώρα? Έξι παρατέταρτο. Με Ποχωρίδη. Τι λέτε? Με Ποχωρίδη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κώστα, κέρδισες γιατί τραυματίστηκαν. Θα είχε κερδίσει. Θα ήταν καλύτερο. Θα κέρδισε τη Λάρισα. Πιθανό, ναι. Πιθανό. Θα κέρδιζε στη Λάρισα. Με Μποχωρίδη και Μόρις. Γιατί και ο Μόρις δεν έπαιξε. Πιθανό. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Άριο Μποχωρίδη από μόνος του. Όντως. Και ο παίκτης που θα τον αναπλήρωνε, τραυματίζεται κι αυτός. Δεν είναι τόσο καλό. Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με πέρσι. Πολύ καλύτερος. Ωραία. Καλύτερος σε σχέση με πέρσι. Καλύτερος. Χωρίς προετοιμασία. Γιατί αν έκανε και προετοιμασία θα ήταν ακόμα καλύτερος. Ο Άρης πήρε δύο ήττες. Είναι έγκλημα. Εκεί είναι το λάθος. Είναι έγκλημα να μιλάνε. Δεν είχε ένα αθλητικό ψηλό. Μισό λεπτό. Εντάξει, δεν είχε ένα αθλητικό ψηλό. Είναι έγκλημα να μιλάνε για Σούλη Μαρκόπουλο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον φάνε για να φέρουν το δικό του προπονητή. Καλά, κλασικά. Μπράβο. Αυτά πρέπει να κόψει ο Άρης. Και μάλιστα, ο κάθε Άρης και μάλιστα, και όλες οι ομάδες. Και μάλιστα οι μάνατζερ αυτοί που θέλουν να τον φέρουν, οι παίκτες που χθες ήταν οι χειρότεροι, οι παίκτες τους. Λοιπόν, στο παιχνίδι, για τον κόσμο δεν αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Τυχαίο αυτό. Τι? Τυχαίο λέω. Τυχαίο ήταν όμως. Συμβαίνει αυτό. Αν ήταν στο ποδόσφαιρο αντίστοιχα αυτό, δηλαδή ήταν. Κάτσε να πούμε ένα φίλο μας μάνατζερ. Είχε παίκτη ο Πασχάλης του Ντούρης. Και έδιωχνε τον προπονητή μετά από κακή εμφάνιση του παίκτη του Πασχάλη του Ντούρη και έφερε προπονητή του Πασχάλη του Ντούρη. Αυτά είναι καφενιακά τώρα. Το θέμα είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος στο γήπεδο. Θες να μου πεις ότι δεν θέλουν να φέρουν προπονητή κάποιοι συγκεκριμένοι και γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ξεφωνίζουν το Σούλι. Όλοι οι μάνατζερ προτείνουν λογικό. Άλλο προτείνω, άλλο επιβάλλω. Εντάξει, ο κόσμος κανονικά πρέπει αυτά τα φίλτρα κάποια στιγμή να τα ενεργοποιήσει και να καταλάβει. Πολύ ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν μπορείς να ζητάς ευθύνη από το Σούλι Μαρκόπουλο. Δεν τον έχω. Αν με δει ο Σούλης Μαρκόπουλος στον δρόμο, δεν θα με γνωρίσει. Ναι, εντάξει. Δεν με ξέρει, δεν τον ξέρω. Επίσης, και τον έχω ξεφωνήσει κιόλας. Επίσης, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ότι δεν υπάρχει θέμα Σούμποτιτς. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Το Σούμποτιτς από την άλλη και τον ξέρω και με γνωρίζει και έχω πάει μαζί του στη Βοστόνη. Θα τον βγάλουμε αύριο. Όταν ήμουν 14 χρονών. Βγάλτε να τον ρωτήσεις. Ήθελα σήμερα. Με Γεωργή Μπουσβάρο μαζί, προπονητή. Γιατί με αμφισβητούν κάποιοι. 100 φορές μου το έχει πει. Γιατί κάποιοι με αμφισβητούν. 14 χρονών. Εντάξει, μεγάλη το καλύτερο σουτ στην ηλικία μου. Εγώ. Δύο βραβεία στη Βοστόνη. Σε κάμπ στη Βοστόνη. Θα πέσει το καινούργιο στούντιο εδώ, χτύπα ξύλο. Κώστα, ήμουν με τον Σούμποντι. Ναι, το ξέρουμε, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Ήταν και με τον Λάρι Μπέρτ στη Βοστόνη. Ήταν. Έχω και φανέλα. Και πήρε και. Τι πήρε? Ξύλο από το παρκέ πήρε. Πήρα. Ήταν η τελευταία χρονιά στον Boston Garden, φίλε. Πού να πάει ο Κούσης να τα δει αυτά. Εντάξει. Εγώ μέχρι Λάρισα πήγαινε. Μέχρι Λάρισα πηγαίνει. Λάρισα. Και δεν μπορούν να βάλουν τους οπαδούς του Ηρακλή το πρώτο λεπτό και τους βάζουν στο δέκατο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ντροπή. Ρε. Ντροπή. Ναι, όντως. Όντως. Το εισιτήριο τελικά πώς έκανε. Όντως. Καλά, άστο αυτό τώρα. Πέρασε αυτή η ιστορία. Κατάλαβες πάμε στο επόμενο. Κατάλαβες πως μπήκαν μέσα. Ναι. Έγινε. Καλά που τον ακούσεις. Έτσι. Λοιπόν. Κλήρωση. Για τη Δωράρα! Για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ να πούμε. Ναι. Μέχρι να βρει. Μέχρι να βρει. Ζητήσαμε εμείς από τον πρόεδρο της ΚΑΕ τον κύριο Καρακούση να βγει. Κύριο Καρακούση. Γιατί ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία. Ο κύριος Καρακούσης με τα καλύτερα παντελόνια. Πρόεδρος με τα καλύτερα παντελόνια βγαίνει. Ο κύριος Άρης λοιπόν μας είπε ότι δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να δώσει συνέχεια στο θέμα με τη διαιτησία. Ανακοίνωση έβγαλε. Ναι, εντάξει, αυτό έγινε Σάββατο. Ρε φίλε, που είσαι και τρελά. Τι? Που είσαι και τρελαμένος. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και δικαίως αυτά, αλλά υπήρχαν 5-6 σφυρίγματα. Όταν χάνεις με τόσο πόντου δεν βγαίνει. Υπήρχαν 5 σφυρίγματα. Ναι. Που πραγματικά. Που αντί για 30 θα γινόταν διαφορά 20. Αν άκουγε το Λίμπερο και την ώρα. Ναι. Πραγματικά βγήκε. Ναι, όντως. Είναι αστείο. Όντως. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός κερδίζει 14 βοήθεια. Δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε απίστευτα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Αφού λίγο. Αν έλεγα ακριβώς τα ίδια εγώ πράγματα, θα με ξεφωνίζατε. Θα λέγατε, καλά ρε, 20 πόντους χάσατε. Ναι, σωστά, έτσι. Η πολιτική της ομάδας είναι σεβαστή, από εκεί και έπειτα όμως, να μην γίνεται μόνο μονόπλευρα. Αν έχανε ο Άρης 20 πόντους από τον Παναθηναϊκό και έβγαζε ανακοίνωση διαιτησία, θα την έπαιρνε ο Σταύρος στην ανακοίνωση. Τώρα παίζει στην Ουγγαρία καταρχήν, να πούμε ότι το βράδυ φεύγει. Ουγγαρία, Βάσας. Φεύγει στην, παίζει με τη Φάλκο. Αυτό το Champions League. Ο Πάο και το Champions League. Εντάξει, παίζει, αυτό που μας ενδιαφέρει, με τον Κολοσσό στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος.
τελικό. Γιατί αν πα στο 1-4. Δύσκολο. Και ο Άρης στο 1-4. Μαζί παρέα. Ο Άρης θα πάει στο 1-4. Αλλά θα έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Ενώ στην έδρα τον κερδίσει. Κολοσσό. Και θα βγάζει πάλι ανακοινώσει και ο Άρης. Η πράσινη παράγκα και τέτοια. Αγίου Δημητρίου, μεγάλη χάρη του. Πόσο? Ανήμερα Αγίου Δημητρίου. Στη Ρόδο. 4-4. Μα κάνει μετάδοση στη Ρόδο. 4-4. Καλά, θα βρούμε 100. Ωραία. Και ο Ηρακλής τώρα παίζει. Ο Ηρακλής παίζει 4-4. Μην βρει κανένα. Μην βρει κανένα για να παίζει όλο ο Ηρακλής 4-4 εκείνη την ώρα. Όχι, έχει βγει το πρόγραμμα. Ήδη μα έχουν αλλάξει κάποιες ώρες. Εντάξει. Την επόμενη αγωνιστική πάω και ύφεστος. Άρης Παναθηναϊκός, Άρης πότε παίζει. Τι ώρα. Πρέπει να παίζει Κυριακή. Κυριακή. Σάββατο σε 7. Σάββατο παίζει. Σάββατο σε 7. Σε 7. Ωραία. Και την Κυριακή τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει πάω Κυριακή. Σάββατο παίζει στο Βόλο. Α, Σάββατο. Παίζει, ναι. Τι ώρα. 7 παρά νομίζω. 7 η ώρα. Δύσκολο μάτσε. Πολύ. Είναι καλή ομάδα ο Βόλος. Κάντε την κλήρωση και όξο! Άντε πάλι. Παρατρία είναι, φίλε. Την κλήρωση κάντε. Παρατρία είναι. Την κλήρωση. Παρατρία είναι. Γκόλ από τον Πανσέτα. Ας κάνουμε την κλήρωση. Ο Πανσέτας. Γκόλ από τον Πανσέτα. Πες, Στέργιο. Χρήσατε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42. Το 42. Άντε πάλι. Και την άλλη φορά το τελευταίο είπες. Ωραία, το ένα. Ναι, άλλο το αλλάζω. Ωραία. Όχι, όχι, θα, όχι θα, πει, θα κάνει τέτοιο. Το 42 που είπε. Το 42. Το 1 ή το 42. Εσύ πες. Το 42 ανάποδα. Το πρώτο δηλαδή. Τι ζούμε, ρε φίλε. Το 1. Ωραία. Το 1. Το 1. Αφού λοιπόν, με έκανε παρατήρηση, ακούσει. Λοιπόν, θα πάει. Ο 42 θα με βρίζει όμως τώρα. Τι, δεν θα πούμε ποιο ήταν. Γιάννη Μπάμπαλα. Πώ? Γιάννης Μπάμπαλας. Ή Μπαμπάλας. Ή Μπαμπάλας. Ή Μπαμπάλας. Τηλειώνει το κινητό του σε 6-6-3. 6-6-3. Θα ενημερωθεί τώρα από τη Μαριλής για το μεγάλο δώρο του σημερινό. Χρήσανθε. Χρωστάει κέρασμα στο Χρήσανθο. Χρωστάς κέρασμα 100%. Γιάννη Μπαμπάλα. Δικλινάρα, δωματιάρα με πρωινό. Δύο διανυχτερέσεις. Τριήμερο δηλαδή θα πας. Θα πάρεις την κοπέλα σου. Ωραίο. Και θα πας εκεί να περάσεις στα ΜΕΑ, τα ΣΕΑ και τα κλπ. Και θα βγεις μετά τη Δευτέρα. Θα πάμε και εμείς για να μας χαιρετήσεις. Θα βγεις την Τρίτη μάλλον, τη Δευτέρα. Δευτέρα δεν γίνεται, είναι 28η. Την Τρίτη. Είναι όχι, Κώστα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Να πας τριήμερο, άμα θες. Όχι, και τι θα κλείσει εδώ. Ρίτζεσαι. Όχι. Τι θα κλείσει. Εδώ, εδώ. Βάλουμε επανάληψη. Εκπομπή εδώ. Ωραία, αλλά να την κάνεις. Λοιπόν, εμείς θα λείπουμε. Έχουμε να πάμε να δούμε τα παιδιά μας την παρέλαση. Εκπομπή εδώ. Δεν κάνει παρέλαση. 12-2, κάνει. Πώς δεν κάνει. 9 ώρα είναι η παρέλαση. Τι ώρα? 9. Δεν είναι 2. Με τα καλαμαράκια θα φας. Εκπομπή. Θα φάμε και καλαμαράκια. Όταν μιλώνει η εκπομπή. Όταν μιλώνει η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ναι. Τι, κλείνουμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Injection Service και Ότο Καλογερά και Repair Store. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Και Pizza Mr. Gold. Και Pizza Mr. Gold που θα φάμε στις Σικές και εξυπηρετεί και στο κέντρο. Διέτης. Διέτης να φάμε. Έχει κι άλλα, έχει και μαγειρευτά. Ό,τι θες έχει. Vegan, vegan. Ό,τι θες έχει. 62, 85, 86. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Γεια σας. Κάτσε να βρω τα κουμπιά μου. Πάρα πολύ. Μην μιλάς άλλο. Φτάνει. Φύγε.